Άμα τα έχεις εκπαιδεύσει σωστά τα παιδιά σου, τους λες δεν τρώμε γλυκά μία ώρα πριν την εκπομπή. Ωραία. Για να μην ακούγεται... Είπες εσύ. Τι. Που τρως το τόσο. Εγώ είμαι αφεντικό, αγάπη. Ξεκινάμε τα βασικά. Και εγώ είμαι εν δυνάμει. Κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να γίνω. Πολύ καλό φίλο αυτό. Δεν είναι μόνο. Έχει φιλοδοξίε, βλέπω. Μπράβο. Φυσικά τι, φιλοδοξίε δεν έχω, εσύ. Εννοείται, ναι, μαζί σου είμαι εγώ. Άρα, αφού είμαι ενδυνάμει. Θε να σου δώσω το μαγαζί να πάω να ξεκουραστώ λίγο. Ναι, ευχαρίστω. Νο θέμα. Α, θα κάνει ό,τι κάνω ακριβώ. Εντάξει. Ωραία, οκ. Okay. Έκλεισε. Φεύγει. Μπορεί να δέσει τα κορδόνια, γιατί δυσκολεύεσαι έτσι όπω έσκυψε λίγο. Κοκκίνησε. Τι κοκκίνησε, μόλι βλάχα. Πόντιο. Ναι, μερικά πράγματα μετά αλλάζουν. Ναι. Τέλος πάντων, είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Τις κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα μαλώνουμε το μικρόφωνο. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε μία σχέση. Ναι, αλήθεια αυτό. Καλό είναι να σε βλέπουν και να πέφτουν γενικότερα. Ειδικά από το Ολυμπιακό Πρωταθλήματα παίρνει έτσι. Τους κοιτούσες, έπεφταν. Ακόμα το κάνουν, αλλά δεν πετυχαίνει. Δεν πετυχαίνει τώρα απλά, ναι. Είναι εγώ λοιπόν του ΠΑΟΚ 24, είναι μια μέρα σημαντική, γιατί νομίζω ότι περιμένουμε απαντήσεις από Βαρέλα και Σάχοφ. Επίσης, αν η απάντηση του Σάχοφ δεν είναι θετική, ο ΠΑΟΚ θα πάει κατευθείαν στον Κάνιας. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Για να τελειώνει, μάλλον δεν υπάρχει διάθεση να ανανεώσουν και τους δύο. Εκεί καταλήγω εγώ από τα συμφραζόμενα. Δεν λέει ανοιχτά κάποιος κάτι. Αλλά νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του Κάνιας, άμα ήθελε ο ΠΑΟΚ να τον ανανεώσει, θα τον ανανεώνε. Ξέχωρα τι λέει ο Κάνιας με τους όρους του και με αυτά και τα ένα και τα άλλο. Ο Κάνιας δεν θέλει να φύγει με τίποτα από εδώ. Ο Σάχοφ θεωρεί ότι μπορεί να βρει τα λεφτά αυτά που έχει στον ΠΑΟΚ και αλλού. Του είχε κάνει μάλλον μία ανοίξη ο Ίβιτς για τη Μακάμπη. Πήγε να παίξει το Ραβίβ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι και ο Ίβιτς φεύγει για τη Μακάμπη. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Θα πάει αλλού. Ευρώπη ξανά. Δεν το λες και Ευρώπη τώρα. Εκεί που ήταν. Ενώ προς τα εδώ. Προς τα εκεί δεν έχει άλλο. Ναι. Μετά είναι κεντρική Αφρική, αγάπη. Εντάξει, κάτι κάνεις, κάτι ακτήλε φαντοστού. Όχι, κοίτα. Στη λογική αγάπης μπορεί να πάει λίγο πιο νότια. Σαουδική Αραβία, Κατάρ, μπορεί να πάει λίγο πιο ανατολικά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Κίνα. Είναι μικρός ηλικιακά σαν προπονητής για να ξεκινήσει από τώρα. Και βέβαια. Στον Όγιοβιτς πώς είχε πάει. Γιατί δεν είχε μάλλον 70 προτάσεις. Το Όγιοβιτς είχε μια πολύ καλή πορεία στη Μακάμπη και μπορεί να την εισπράξει. Τώρα θα την εισπράξει πηγαίνοντας σε ένα πρωτάθλημα σαν του Κατάρ, ξέρω εγώ. Θα την εισπράξει πηγαίνοντας στην Κίνα. Δεν το ξέρω αυτό. Προφανώς μπορεί να θέλει να έρθει σε ένα πρωτάθλημα το πιο τέλος πάντων ευρωπαϊκό. Στο Τελ Αβίβ δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πόσο μάλλον εκεί που είναι η γυναίκα του Βίτρου, μας έλεγε χθες. Ναι, και στην Περσεβά. Εκεί, ναι, εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ναι, είναι λίγο δηλαδή. Για τα φύγια. Ναι, κανονικά. Αλλά τέλος πάντων ο Σάχοφ από εκεί είχε νήξει. Και ένα ποσό κοντά στα 5-5,5 εκατοστάρια συμβόλαιο, αν θυμάμαι καλά. Δεν βλέπω. Να μπορεί να βρει μεγαλύτερο. Αν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή που αποφάσισε το παίξει έτσι, ένα από τους δύο θα τους κρατήσει. Το θέμα είναι Βαρέλα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να σήμερα τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τον Αφρικανό Σταρ. Πόρνο Σταρ θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μετά τον Αφρικανό. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή, να είναι συμπροταγωνιστής της Τζένα Τζέιμσον και αυτών των ιερών τεράτων του... όχι του πενταγράμμου. Της ερωτικής βιομηχανίας. Ερωτικής βιομηχανίας. Οκ. Το στέλνιο. Λίγα και καλά. Λίγα και καλά. Ναι. Καλό θα είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Να μην αγχωνόμαστε αν θα μείνει ο παίκτης ή όχι. Πω, πω, Παναγία μου. Τι κακορίζικη φωτογραφία είναι αυτή. Γιατί πρωί. Γιατί πρέπει να βλέπω selfie του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Σαν να είχε ξαναζωντάνεψε. Πω, πω. Έδινες. Ναι, 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 ναι. Έτσι όμως ακριβώς. Πω, τέλος πάντων. Θέλω επίσης μέχρι τις 15 Ιουνίου να με καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα περάσω μια ένταση. Ωραία. Αρχίζω και το δουλεύω μέσα μου. Τι εννοείς?
Αυτό με το γάμα αρχίζει και με τη δίνει θέλω λίγο. Εντάξει, να είσαι προσεκτική, δηλαδή τι μου λες. Δεν μου φας κακά αντί, δηλαδή. Εγώ την πληρώσω. Όποιον βγει μπροστά μου. Ωραία. Είναι πρόβλημα. Καλά, σαν wannabe αφεντικό θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Εντάξει, μπράβο, wannabe. Μπράβο, wannabe. Γιορτάζει τώρα η μισή Ελλάδα σήμερα. Τι έκανε ο Κωνσταντίνος και η Ελένη μέχρι να γίνουν Άγιοι για ανέφερε τα λεφτά. Τι κάνανε, εντάξει. Τι κάνανε, για λέγε. Μέχρι να γίνουν Άγιοι. Σκοτώσανε γιους, ανιψιούς, σφάξανε. Δεν τα έχει καταγράψει αυτά. Η... Ποιος δεν έχει καταγράψει. Η Εκκλησία γενικότερα. Τα συγγραφείς της. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Κώστα έχουμε. Τον Κώστα τον Βασιλόπουλο, φίλος μας. Την Ελένη την Πούντου. Ναι. Τον Τίνο τον Καραμητρούση. Τον Τίνο τον Καραμητρούση. Δινάρας. Δινάρας, φίλε. Σκοτωνόταν από τη δουλειά στην προετοιμασία. Πήγαινε εκεί, μουσεία, δάση. Πισίνα. Πισίνα. Εκεί στο άλλο. Γέμισε τη μέρα του. Δινάρα, δινάρα, γεια σου. Ποιον Κώστα άλλο έχουμε. Δεν έχουμε πλάκα πλάκα. Τι δεν έχουμε. Έχουμε άλλο Κώστα. Κωνσταντίνο κάτι. Όχι. Κωνσταντίνος. Τι ήταν αυτό. Κωνσταντίνα, Ντίνα. Δεν έχουμε ρε παιδιά. Καντίνα. Έλα το πεις, δεν ακούω, δεν διαβάζω χείλη. Ναι. Ο Κωστής ο Τατσαρός. Άντε να μας παρέσει στη λάκα. Συγγνώμη, τι διάλογο είστε. Ο Κωστής ο Τατσαρός. Ναι. Κωστής ο Μπότσαρης. Κωστής ο Μπότσαρης. Έχει πολλούς, ας το άμα να ξεκινήσουμε, θα ξεχάσουμε. Από Ελένη, τι δουλεύουμε. Εγώ για ΠΑΟΚ σκεφτόμουν, ρε παιδιά. Ωραία, Ελένη. Η Ελένη Λουκά. Ελένη Λουκά, η αγαπημένη σου. Ελένη Μενεγάκη, τα φιλιά μας, γεια σου Ελένητσα. Ελένη Τσολάκη. Ελένη Φιλίνη, όλες τις παιδικές. Η Ελένη Τσολάκη. Όλες τις παιδικές. Η Ελένη Τσολάκη, φίλη μας. Γεια σου Ελένητσα. Έτσι μόνο αυτά. Να κάτσουμε να το σκεφτούμε όλους τώρα. Ναι, εννοείται. Παιδιά, όχι στη μάστιγα του Facebook, τα post που έφυγε σε όλους. Ναι. Αυτή την ιδέα. Ναι, αυτό συμφωνώ. Κοίτα, μην γράψετε τίποτα. Πάρτε δύο τηλέφωνα. Κανέναν. Κι εγώ, δεν λέω κανέναν. Στην ονομαστική. Ούτε στα γενέθλια πλέον βασικά. Γιατί τα ξεχνάω. Αλλά ονομαστική για κανένα λόγο. Να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα. Τι θέλει, αγάπη. Βαλεντινού. 17 Σεπτεμβρίου. Α, με τις σοφίες και τις ελπίδες. Ναι, και 15 Μαρτίου. Α, double, σε τον Πάοκηση. Μπράβο. Αυτό το δεύτερο γιατί είναι. Γιατί το όνομά μου το πήρε τον παπά μου. Αγάπιο. Άρα 15 Μαρτίου. Α! Τώρα και δεν γιορτάζει και στο άλλο όμω. Είσαι δηλαδή αγάπιο Τζούνιορ Γαβριλίδου. Αυτό είσαι. Αυτό ναι. Αγάπιο Τζούνιορ. Ποιο άλλο, ο τέτοιο το έχει κάνει αυτό. Αϊζέα Τόμα. Πώ είναι ο γιο, Αϊζέα Τόμα. Μην κουραζόμαστε. Όποιο βγαίνει, Αϊζέα Τόμα. Εντάξει, στην Αμερική το δουλεύουν πολύ. Και εμεί είμαστε στον πρώτο τη Αμερική. Κοζάνο Αμερικάνα, ρε κόρη μου, Σούδο Αμερικάνα. Πώς είναι το Σούδο Αμερικάνα, τη Σούδο Αμερικάνα, έτσι. Ναι, δεν είσαι Σούρδα, είσαι Πόντια. Τι Κοζάνη, τι Μπρόγκ, θα μπορούσε να κάνουμε μια εκπομπή με την αγάπη. Μόνο LA, σε παρακαλώ. Α, μόνο LA. Μόνο LA, πιο Μπρόγκ. Και Μιλγουόκι τώρα που είναι στη μόδα. Αν πα στο LA. Έχει πάει στο LA και ξέρει εσύ. Όχι, έχω δει και το Californication 4 φορές. Εντάξει. Μπορεί να κλε κάθε πρωί που ξυπνά. Θα κοιτάς μία έτσι έξω στο μπαλκόνι και θα λες όχι ρε, εδώ είμαι πάλι. Βαρύς ο ανταγωνισμός αγάπη. Ωραία. Εντάξει, θα πάω στο Μιλγουόκι που είναι πιο χωριό. Στο Μιλγουόκι εκεί θα είσαι, μπορεί να είσαι την κύπησα. Τι ξέχασες, όπα. Κινητού μου. Κάμε μέσα θα είναι. Κινητού μου, παιδιά, κάποιος επένδυσε το γιο. Σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, ναι. Να πάμε στο πρώτο διάλειμμα στα αριόλες, να επιστρέψουμε λίγο σοβαρή. Με διακόψετε πριν. Έλα. Να παίρνετε κανένα τηλέφωνο, κανένα μήνυμα και να κόψετε τις ιδέες στο Facebook που να ταγκάρετε 200 άτομα και να έχετε χρόνια πολλά. Ναι. Έτσι είναι αγάπη. Αν έχεις 2-3 ανθρώπους, 4, πάρω σε ένα τηλέφωνο. Δεν είναι κινητή τηλεφωνία όπως παλιά που μιλούσε ένα λεπτό και πλήρωνες 20 ευρώ. Υπάρχουν πλέον προγράμματα με πάρα πολλά λεπτά ομιλία. Αν έχετε ανθρώπους δικούς σας, πάρτε ένα τηλέφωνο, πείτε ένα χρόνια πολλά και αφήστε τις ιδέες του Facebook. Είναι το κοινωνικό μήνυμα της σημερινής εκπομπής Σταύρο. Συμφωνώ μαζί σου, Στέργιο. Ναι, πριν ένα λεπτό είπαμε δεν παίρνουμε τηλέφωνα. Εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνα. Εγώ θα πάρω 2-3. Άμα θες να ευχηθείς, πάρε τηλέφωνο. Αυτό λέει ρε παιδί μου. Α. Όχι να γράψεις στο Facebook. Αυτό. Σε έχουν ποτέ ταγκάρι, ας πούμε. Σίγουρα. Μαζί με άλλους 50 Σταύρους και Σταυρούλες. Πώς αισθάνεσαι. Δεν είμαστε πολλοί εμείς.
Δεν είμαστε ένα όνομα. Εμένα με ένα εκατομμύριο σοφίες. Με ένα εκατομμύριο σοφίες, πραγματικά. Το Σοφία το δουλεύω εγώ εκείνη τη μέρα. Είναι πολλά σοφάκια. Η μία, η ένα, η δύο, η τρία, η τέσσερα. Κόπι πέστε διαμήνυμα. Όχι, όχι, κάθε κάθε γυναίκα έχει τα χαρακτηριστικά τη. Ξέρει πώ συμπεριφέρεται. Συνάδελφο έχει copy-paste μήνυμα για γιορτέ και γενέθλια. Τι λέει. Τι λέει. Την ίδια ευχή αλλάζει το όνομα, το έχει copy-paste. Είναι τσεκαρισμένο. Είναι τσεκαρισμένο και έρχεται την επόμενη μέρα πάντα. Έπεσε δουλειά, δεν και ξεκινάει το μήνυμα, έστω και με μια μέρα καθυστέρηση. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Και μένα το έχουν στείλει. Και σε αυτό το έχουν στείλει, δεν το ξέρω. Ναι. Θα σου πω, θα βρω το διάλειμμα ποιο είναι. Νομίζω κατάλαβα ποιο είναι. Έχει πιάσει το νόημα, σου λέει. Μέσα στα πολλά, ρε παιδί μου, χάνεται. Χάνεται, ναι, ναι, ναι. 200 ευχές πριν από το Facebook, αβέρτα 300. Στείλε την επόμενη. Για να κάνει τη διαφορά, ναι. Ναι. Ή πιο ακόμα μεγαλύτερη μαγεία, την προηγούμενη. Επειδή ξέρω αύριο θα σε πρίξουν, σου στέλνω τώρα. Όχι, πιο πολύ το επόμενο πουλάει. Α, και μια πιάσα με τα κοινωνικά μηνύματα να πω και κάτι άλλο που με ενοχλεί. Παιδιά, όχι στις 9.30 ώρα το πρωί, ανήμερα τη γιορτή μα, ευχαριστώ για τι ευχέ. Για να παρακαλάτε για να σα εύχονται. Δηλαδή, μην το ξεχάσει κάποιο. 9.30 το πρωί. Δηλαδή, ρε φίλε, κάτσε. 9.30 ώρα το πρωί, πόσοι σου ευχήθηκαν. Κιμ Καρντάσιαν, εσύ. Πόσοι ρε φίλε ευχήθηκαν 9.30 ώρα το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Στο Κωνσταντίνο Βουρδούμπαση, ας πούμε. Πόσοι, τέσσερις. Καρντάσιαν, εσύ. Οπότε, παρακαλάμε για τις ευχές. Δείχνουμε την απελπισία μας. 8.30 το πρωί, 9.00 το πρωί. Ευχαριστώ για τις ευχές. Και από κάτω ξεκινάνε. Γιατί... Πιάνει, άκουσα, άκουσα. Πιάνει τον άλλο το ενοχικό και λέει. Του ευχήθηκαν του ανθρώπου. Ναι. Εγώ ρε, τίποτα ακόμα. από κάτω, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Στέργιο, μίλες πολλά γιατί κοινό μου γνωστό του κάνει αυτό πάλι. 9.30 το πρωί. 11. Και είναι και πρόσφατο, το θυμάμαι. Εντάξει, δεν με απασχολεί. Μην παρακαλάτε, παιδιά, ούτε για like, ούτε για ευχές. Όποιοι γίνει να σας πάρουν, θα σας πάρουν. Και σας εκτιμάνε. Εκεί όποιο του κάνει αυτό, τον παίρνω το τηλέφωνο. Πες πώς ποιοι σε ευχήθηκαν. Πες τώρα! Πες τώρα! 9 ώρα το πρωί, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Ακόμα καφέ δεν είχε με βραγόρι μου. Εσένα θα πάρουμε. Είναι δυνατόν, βρε. Δεν μπορώ. Το μόνο πράγμα που θα κάνω Σταύρο. Το μόνο πράγμα που θα κάνω Σταύρο για κάτι όταν θα βγω. Δήμαρχο. Αντιδήμαρχο, δεν ξέρω τι θα είναι. Θα κάνω το Facebook με τα αυτοπροσωπεία. Δηλαδή θα στείλει ταυτότητά σου για να έχει λογαριασμό. Οπότε θα κόψουμε. Του περίεργου, αυτού που δεν υπάρχουν κτλ. Νομίζω θα κλάψει κόσμο. Μην κάνει αυτό το post ότι άμα δεν το κάνει κοινοποίηση θα κλείσει ο λογαριασμό σου για ένα χρόνο. Ρε εσύ, έχω δει. Δεν θέλω να τον κατονομάσω. Πολιτευτή και βουλευτή, ναι. Το ξέρουμε, ο οποίο έχει κανένα τρίμηνο, έκανε μια ανάρτηση ότι αυτό ναι, απαγορεύω στο Facebook να δημοσιεύει. Και εγώ περιμένω από σένα, ρε φίλε, εδώ να μου φτιάξει καθημερινότητα ζώων. Δηλαδή, έφαγε τον παπά ότι αν ανεβάσει την ανάρτηση, απαγορεύω στο Facebook με τον νόμο τη Ιταλία, βρε ζώων. Βουλευτής, παιδιά. Βουλευτής. Προβεβλημένος, αυτό, ναι. Νομίζω το είδα αυτό. Και εγώ το είδα και το λέγαμε κιόλας. Ναι. Από αυτόν τώρα τι περιμένεις εσύ. Εγώ δεν θα το ψήφισα, να υποθέσω. Δηλαδή κάτι έτσι τους βγάζω. Έχεις δει το βιντεάκι του συγχωριανού μου, τον Εμμανουήλ Παπά, που κάνει το νερό έτσι. Ναι, ρε φίλε, τον κρούστο. Εμμανουήλ Παπά, φίλε. Δυστυχώς έχω πάρει από εκεί τα δικαιώματά μου, αλλιώς θα ψήφιζα. Μου το είχε εκτός, μου λέει, ναι. Εννοείται ότι δεν είναι του Ρούμπικ. Δηλαδή, αν ήταν του Ρούμπικ ο συγκεκριμένο, θα έκανε 8 μήνες. Θα παιδευόταν εκεί, δεν είναι του Ρούμπικ. Είναι κάτι για δίχρονα. Για να μην ειρωνευόμαστε. Αλλά με το νερό. Εγώ του Ρούμπικ μπορεί να κάνω 30 χρόνια. Εγώ μπορεί καθόλου να μην το έχω λύσει. Εντάξει, δεν είμαι εγώ. Αλλά αυτό με το νερό πραγματικά είναι. Μπράβο του. Λε να το δοκιμάσω το διάλειμμα να το κάνω με καφέ. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα αναφερθούμε και στην μαύρη μέρα του για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα έχει πέσει ο Ολυμπιακός στην Α2. Ναι, ξεκάθαρα. Και τους διάφορους που λιβανίζουν τους Αγγελόπουλους και κλαίνουν μαύρο δάκρυ. Να μιλήσουμε και με τον Νίκο σήμερα. Έχουμε καιρό να μας πει τα δικά μας τα χάλια. Ναι. Τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίζες Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες παραστάσεις του μεγάλου αφιερώματος στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου, κλείσε καιρό στα εισιτήρια. Μια δημόσια έκκληση. Σταματήστε οι πρώην μου να εύχεστε για το γάμο μου. Δεν το πιστεύετε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Είναι χαροπή κατάρα.
Το βλέπω στο μήνυμα. Σιγάρες, για να κάνω Σταύρο και μια γέφυρα με αυτό που λέω για το θέατρο Βεργίνα. Τη γυναίκα η καρδιά είναι μια άβυσος. Πότε κόλασε και πότε ο παράδεισος. Στο κόλασε έχουμε κολλήσει τελευταία, δεν ξέρω. Να έρθει λίγο τούμπα. Λοιπόν, θα κλείσει τη στήρα για τον Στράτο Διονυσίου. Το αφιέρωμα Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου. Στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public για να είστε στο θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 14 Ιουνίου. Ακόμα 6 παραστάσεις μένουν συνολικά για το πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον ένα και μοναδικό Στράτο. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου σπιτιού, με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα νέα γραφεία της Αναδομό και φυσικά η Στίχημαν, ο μέγας αργός του ΠΑΟΚ. Πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ακόμη και πολιτική. Εν ώψη εκλογών υπάρχουν πολλές αποδόσεις. Παίζετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, εύκολα, γρήγορα. Υπάρχει το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει μετά από το παγκόσμιο κύπελλο, και φυσικά το live καζίνο με πολλά κέρδη και εκεί. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εκθέσει πιάσαμε στο στόμα στον Στέλιο Κίτσιου. Ναι, ρε, και το απόγευμα έπαιζε για Αγκαρακουτσού. Και το απόγευμα έπαιζε για Αγκαρακουτσού και έδωσε assist. Το είδα. Στο πρώτο γκολ τη Αγκαρακουτσού. Το είδα που ανέβασαν κιόλα. Κόντρα στη Σίβασπορ. Και έτσι ουσιαστικά παρέμεινε η Αγκαρακουτσού στην κατηγορία. Μπράβο, ναι. Στέλιο Κίτσιου. Όντως τα πήγε περίφημα στην Αγκαρακουτσού. Νομίζω δεν θα δυσκολευτεί είτε να παραμείνει εκεί είτε να βρει μια ομάδα ακόμα και καλύτερη σε ένα πρωτάθλημα που μάλλον είναι καλύτερο του ελληνικού, της Τουρκίας, με απίστευτα γήπεδα. Δεν υπάρχει πλέον αγάπη εκείνη η μανία για πολλά αστέρια. Είχε πάρει Γαλατασαράι, Μπεσίκτας και Φενέρμπαχτσε, παίκτες παγκοσμίου κλάσης. Τα τελευταία χρόνια αυτό δεν ισχύει. Θα πρέπει να τελειώσει κάποια Έχουν βάση. Λογικευτεί οι ομάδες, αλλά και πάλι το πρωτάθλημα της Τουρκίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό της Ελλάδας. Για παράδειγμα, στα ντέρμπι πάνε και οι οπαδοί των δύο ομάδων, νομίζω. Ναι. Οι τελικοί θα γίνουν με κόσμο. Δεν υπάρχουν γήπεδα σαν τη Λιβαδιά. Καλά, ακόμα και στο μπάσκετ φαίνεται. Ναι. Ακόμα και στο μπάσκετ φαίνεται. Αλλά στο μπάσκετ έχουν απογειωθεί, εντάξει. Όχι, το οπαδικό. Το πώς μπορούν και συνυπάρχουν κανονικά. Καλά, εντάξει, και εκεί γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα αριστερίο, αλλά έγινε ένα λίγο, και λίγο δεν έγινε η αστυνόμευση στην Τουρκία. Μπορούν όμως, το κάνουν. Το κάνουν, ναι. Εκείνη το θέμα. Λέγαμε Σταύρο χθες για τον Στέλιο Κίτσιου. Το μεσημέρι, δύο ώρες μετά, έδωσε assist στην κομβική νίκη της Αγκαρακουτσού επί της Σίβασπορ με 3-1. Όταν μιλάω εγώ κάποιον, ξέρεις ότι ανασταίνεται. Το κάναμε με τον Οριτζή, το κάναμε με τον. Με τον Λούκας, ο με τον Λούκας Μόρα. Το κάναμε γενικά. Έχουμε τον άνθρωπό μας στον αέρα. Ναι. Μαζί μας λοιπόν στον αέρα, ο άνθρωπος ο οποίος. Ανήκει στο team του Ράσβαν Λουτσέσκου. Χρόνια τώρα. Ο πιο κοντινός του άνθρωπος, γιατί είναι και αυτός που στέκεται on camera μπροστά του και είναι και αυτός που ξέρει τι θέλει να πει ο προπονητής και μεταφράζει ανάλογα. Σωστά. Καλησπέρα στον Γιώργο Τσονάκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έγινε, πώς είσαι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, εγώ λέω να αφήσουμε τους πληθυντικούς, εντάξει, και να μιλήσουμε κανονικά. Εσύ το είπες βέβαια, επειδή είμαστε πολύ εδώ μέσα, να υποθέσω. Σε σένα αναφερό. Είμαστε τα πλούχοι. Πρέπει άρα λοιπόν να έχουμε και μια αντίστοιχη αύρα. Εντάξει. Να περπατάμε στον δρόμο και να μας χειροκροτάνε, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Δεν έχει συμβεί ακόμα. Δεξιά στην δρόμο. Ναι, να μας αγκαλιάζουν γιαγιάδες, έτσι το φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Μπράβο, ναι. Όμως για να φτάσει εδώ, πάω Γιώργο. Περάσατε μία χρονιά. Νομίζω ιδιαίτερα υψηλής έντασης, έτσι δεν είναι? Ναι, κανένα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει νομίζω αυτό. Ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, με πολλές απαιτήσεις από πολύ νωρίς, ένας αποκλεισμός σε ένα σημείο που ήμασταν στην πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό, και μιλάω για τους ομίλους του Champions League, και από εκεί και πέρα έπρεπε να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς μας στόχους. Ήταν ιδιόμορφη χρονιά και για τον εξής λόγο από ό,τι παρατήρησα εγώ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πολύ χρόνο να κάνει προετοιμασία. Ήταν δεδομένο ότι στο πρωτάθλημα θα κάνει μια κοιλιά σε κάποια φάση εκεί Νοέμβρη, Οκτώβριο, Νοέμβρη, Δεκέμβρη εκεί πέρα. Αλλά παράλληλα έπρεπε να βρει τρόπο να πάρει τα παιχνίδια.
Πρώτα απ' όλα είναι έτσι, είναι κάτι που υπολογίζατε ότι η ομάδα θα είναι κάπως όχι και πολύ φρέσκια σε εκείνο το διάστημα? Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και όσον αφορά την, το βιολογικό κομμάτι έτσι, αλλά όσον αφορά και τον σχεδιασμό, γιατί ξεκινώντας για τα προβληματικά της Ευρώπης, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να φορμάρουμε την ομάδα γρήγορα, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να πετύχουμε το πικ των παιχτών εκείνη τη στιγμή. Οπότε έπρεπε να στοχεύσουμε σε αυτό, ήταν πολύ μεγάλο στόχος για την ομάδα, και παράλληλα είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι έπρεπε να βρούμε τον τρόπο όταν θα κάνουμε την κοιλιά την οποία περιμέναμε, να πάρουμε τα παιχνίδια πάση θυσία, γιατί είχαμε το μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Τελικά πώς βρέθηκε ο τρόπος? Είναι το περιβόητο ισχυρό γκρουπ που λέει ο Ράσβαν Λουτσέσκου, είναι η εμπειρία, είναι η συνοχή, είναι όλα μαζί. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων. Θεωρώ πως έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ομοιογένεια που είχε το σύνολο. Θεωρώ πως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι θέλουν τα παιδιά, η ομάδα, ο προπονητής, το team, η διοίκηση να πετύχουν αυτή τη σεζόν. Και νομίζω πως βρίσκαμε αυτούς τους τρόπους μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε χτίσει αυτά τα δύο χρόνια. Τα παιδιά ξέραν την φιλοσοφία, ξέραν τι έπρεπε να κάνουν σε κάθε παιχνίδι. Οπότε βρήκαμε συνεχώς λύσεις, υπήρξαν προσωπικότητες που έδωσαν πολύ μεγάλες λύσεις και καταφέραμε να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι αν δεν γινόντουσαν τα περσινά, που έγινε μια κλοπή μέρα μεσημέρι, ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα το έπαιρνε αίτητος. Έχω την αίσθηση ότι ήταν η κινητήριος δύναμη που σας οδήγησε στο αίτητο. Θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, θεωρώ, και φέτος, αλλά ίσως το αίτητο να μην ήταν τόσο μεγάλο στόχος. Συμφωνείς με αυτό? Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και μια κινητήριος δύναμη, όπως λες εσύ, αυτό το οποίο συνέβη πέρσι, για να δείξουν τα παιδιά ότι δεν έγινε τυχαίο ότι έγινε πέρσι. Και μιλάω για τον ΠΑΟ να είναι πρωτοπόρος, τον ΠΑΟ να βρίσκεται ψηλά, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ήταν το έναυσμα για να δώσουν μια πολύ χειρή απάντηση τα παιδιά αυτά, αυτού του συνόλου. Το κάρμα αυτό που το λανσάραμε, το πιστεύεις εσύ ή θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο απλά συνέβη. Μας έκανες να το πιστέψουμε, δεν αφορώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έτσι όπως τα παρουσίαζες και όλα τα πράγματα, νομίζω κάρμα. Νομίζω ο καθένας στο τέλος παίρνει ότι το αξίζει. Και ο καθένας πήρε ότι το άξιζε έτσι. Ναι, απλά, με τον πιο χειρό τρόπο. Απλά η βάση του σκεπτικού μου ήταν ότι πέρσι δεν πήρε αυτός που άξιζε τα περισσότερα. Αυτό που... Εκεί έρχεται, ναι, το κάρμα, ναι. Ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Κακά τα ψέματα, όταν κατακτάς ένα αίτητο πρωτάθλημα, όταν παίρνεις και double παράλληλα, οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση για να παραμείνεις εκεί γίνεται μεγαλύτερη, ο ανταγωνισμός ξυπνάει, και παράλληλα υπάρχει και ο μεγάλος στόχος για τον ΠΑΟΚ, για την είσοδο στους ομίλους του Champions League, που κακά τα ψέματα είναι μια παρουσία που αλλάζει στάτους στο κλαμπ. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διατηρήσει τα σκύπτρα και να κάνει και το βήμα για τους ομίλους του Champions League? Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσει την ίδια βάση, και όταν μιλάω για την ίδια βάση μιλάω για τον ίδιο τρόπο δουλειάς, την ίδια λογική, τη λογική του νικητή την οποία έχουμε χτίσει αυτά τα δύο χρόνια, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Οποιοσδήποτε παίχτης και να έρχεται πλέον στο κλαμπ ξέρει και καταλαβαίνει το που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή. Οι παίχτες που βρίσκονται ήδη εδώ είναι αυτοί που τον βοηθάνε να έρθει κοντά σε όλη αυτή την φιλοσοφία. Είναι μια λογική την οποία έχουμε υιοθετήσει γενικότερα σαν team και μας βοηθάει πάρα πολύ. Σίγουρα θα υπάρξουν απαιτήσεις, σίγουρα ο κόσμος θα περιμένει ίδιες παρουσίες, ανάλογα ρεκόρ. Αυτό που λέμε με συνέχεια είναι το πώς θα διαχειριστούμε ενδεχομένως την πρώτη ήττα την οποία θα έρθει μετά από τόσο καιρό στο πρωτάθλημα μιλώντας. Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε όμως, για να μην πάω κι εγώ μακριά. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε όπως ξεκινήσαμε και πέρσι και όλα αυτά τα χρόνια. Παιχνίδι με παιχνίδι, στόχο με στόχο, και νομίζω πως αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος για να πορευτούμε. Μίλησες για την οτροπία νικητή. Εγώ θα σου στείλω κάπου αλλού τώρα. Έχεις παρατηρήσει τα πρόσωπα των αντιπάλων του ΠΑΟΚ όταν δέχονται πρώτη γκολ? Δεν το έχω παρατηρήσει, όχι. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν το έχω παρατηρήσει, όχι. Παρατήρησε την επόμενη φορά. Είναι σαν να ήρθε το τέλος. Και στο 5 ναι, να είναι. Νομίζω πως αυτός είναι ένας τρόπος, είναι δικό μας επίτευγμα καθαρά. Είναι επίτευγμα των παιδιών, του τεχνικού επιτελείου, όλων των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν γύρω από την προετοιμασία των αγώνων. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια ομάδα, τουλάχιστον στο εγχώριο πρωτάθλημα, η οποία όταν
θα δεχθεί γκολ από εμάς, πιστεύει ότι μπορεί να γυρίσει το αποτέλεσμα. Είμαστε τόσο συμπαγείς, έχουμε σωστό τρόπο δουλειάς, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί ένα αποτέλεσμα. Γιώργο, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σένα σε συνέντευξη τύπου με τον Άσβαν? Από πού να ξεκινήσω τώρα? τις τρεις πιο δύσκολες. Εντάξει, ήταν και τέσσερα. Νομίζω δεν υπήρξαν δύσκολες στιγμές. Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος. Ήταν η περίοδος η οποία είχε γίνει ό,τι είχε γίνει πέρσι μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι αποφάσεις από τα δικαστήρια, οι επιτροπές κτλ. Και ήταν στιγμές τις οποίες ο προπονητής έπρεπε να τονίσει συνεχώς τα γεγονότα. Και νομίζω πως αν έκανε και εμένα κάποιες στιγμές να αισθάνομαι άβολα σε εισαγωγικά, φαντάζομαι πως άβολα θα ένιωθαν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και άμεσα εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό. Ναι, όχι. Οπότε νομίζω ότι εκείνη η περίοδος ήταν η πιο περίεργη. Ήβρισαν και δύσκολες στιγμές που μπορεί να έβρισε, που μπορεί να έκανε και θα έπρεπε να το διαχειριστώ. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Μέσα στο γενικότερο κλίμα πέρσι, κάτι το οποίο ήταν το πιο εκνευριστικό πράγμα για μας, εκτός της κλοπής του τίτλου, ήταν το γεγονός ότι για να δικαιολογηθεί αυτή, ένας άνθρωπος σαν τον Λουτσέσκου, που πραγματικά η ποιότητά του, και δεν το λέω τώρα επειδή είσαι στον αέρα, είναι κάτι που το τονίζω συνεχώς, η ποιότητά του είναι πολύ υψηλή σαν άνθρωπος γενικότερα. Ένας στόχος λοιπόν της επικοινωνίας των ανθρώπων που έγραψαν τον τίτλο ήταν να παρουσιάσουν ως γραφικό τον Λουτσέσκου. Πώς το αντιμετώπισε αυτό ο ίδιος και πώς το αντιμετωπίσατε κι εσείς σαν άνθρωποι του team του? Για τον ίδιο, πίστεψέ με, ήταν το ίδιο για το αυτό. Δηλαδή, είτε κάποιος τον αποκαλούσε γραφικό, είτε όχι, ήταν το ίδιο πράγμα. Είμαστε στον αθλητισμό, υπάρχει η τακτική που μπορεί να θες να δημιουργήσει ένα εκτεβισμό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το πόσο πραγματικός είσαι σαν άνθρωπος και το πόσο θέλεις να λες την αλήθεια. Και νομίζω για τον Λουτσέσκου ήταν αυτό το πράγμα. Να πει την αλήθεια και με οποιοδήποτε κόστος, έτσι. Από εκεί πέρα εμείς σαν team θα έπρεπε να είμαστε πάντα δίπλα τους, ότι θα αποφάσεις αυτός να πεις, ότι θα αποφάσεις να υποστηρίξει, και εννοείται πως ήμασταν μαζί του. Ενδεχομένως κάποιες στιγμές να ήμασταν λίγο πιο συσταγωγικά η φωνή της λογικής και να του λέγαμε ότι έφτασε το σημείο που θα πρέπει να μην μιλήσεις άλλο γι' αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε σε άλλα πράγματα, αλλά εκεί ήταν το σημείο που βρίσκαμε τον άνθρωπο αυτό μπροστά μας, να μας λέει ότι όχι, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί αυτή είναι αλήθεια και η αλήθεια ενοχλεί. Και αυτό πραγματικά συνέβαινε, η αλήθεια ενοχλούσε και ενοχλεί ακόμα, έτσι. Για επαγγελματίας θα μπορούσε να κάνει ένα πιο έξυπνο PR, να αφήσει ανοιχτές πόρτες, να κάνει τέλος πάντων το κομμάτι του, το προσωπικό, ξέχωρα από τα συμφέροντα του κλαμπ. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό ο Λουτσέσκου. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ταυτίζεται, έτσι. Το έκανε όταν μάλωνε με κάποιους δημοσιογράφους στη Τούμπα, στο συνέντευξη τύπου, όταν ήταν στην Ξάνθη ακόμα. Φαντάζομαι πως δεν του είναι καθόλου δύσκολο να το κάνει και τώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταυτίζεται. Και όταν έχεις τόσες εργατόρες σε μια ομάδα, όταν έχεις δουλέψει τόσο πολύ, όταν έχεις σχεδιάσει μια χρονιά και σου πηγαίνουν όλα τέλεια και εμφανίζονται τέτοιες καταστάσεις να σε κλέβουν ουσιαστικά, νομίζω πως σε πνίγει το δίκαιο σου, έτσι. Εντάξει, και σε άλλους παλιότερα έπνιγε το δίκαιο και κάνανε τους Μογγόλους. Εδώ έχουμε την εξαίρεση του κανόνα. Ναι, ναι. Τώρα χωριστήκατε όλοι, διακοπές ο ένας, διακοπές ο άλλος, δεν είστε μαζί τώρα, να υποθέσω. Όχι, δεν είμαστε μαζί. Ο καθένας βρίσκεται στην χώρα του, στην πατρίδα του, κάνει τις διακοπές του όπως θέλει, διαλέγει ο καθένας. Εσύ που είσαι? Δεν είμαστε. Εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Στη Θεσσαλονίκη. Αφού έκανε δουλειά με τον Μπέλκα αυτές τις μέρες. Τι δουλειά με τον Μπέλκα έκανε? Ανοίξανε μαγαζί. Τι κάνε, καφετέρια, να έρθω για καφέ. Τι. Τι δουλεύει ο Μπέλκας? Όχι, είχαμε κάποιες προπονήσεις, γιατί τα παιδιά σήμερα φεύγει ο ίδιος για την εθνική ομάδα. Οπότε κάναμε μια-δύο προπονήσεις και έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρεις γιατί μάλλον με τον Μπέλκα την ώρα, εντάξει. Όπου το συναντάω τέλος πάντων. Γιατί πλασάρει και δεν σουτάρει. Αυτό μπορεί να το αλλάξει λίγο. Και δεν σουτάρει. Ναι. Εντάξει, να το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο παίκτη να βγει στον γκολ από την πίσω ζώνη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από αυτό το πράγμα. Το έχει ο Πέρκας, δηλαδή το έχει σβηστά. Και παρατηρούσε, επειδή είδα τις φάσεις όλες φέτος. Έκανε δηλαδή μες στην παράνοια μου, κάθισε και τα είδα μετά όλα ήρεμος. Είναι τουλάχιστον 6-7 φάσεις που είναι στην κορυφή της περιοχής και δεν σουτάρει, αλλά πλασάρει.
Τον βάλουμε να σουτάρει μας. Έτσι, μπράβο. Ναι, κάτι αυτό πρέπει να κάνουμε. Κάτι σε κάνουμε. Βάζω βίσμα να το κάνεις αυτό. Γιώργο, θα κάνω ό,τι μπορώ. Έχοντας ειδίκευση στην αθλητική αποκατάσταση, πώς πάνε τα παιδιά μας, ο Βέρμπλουμ, ο Μαουρίσιο, εντάξει, ο Βιερίνη είναι ακόμα στο πρώτο στάδιο. Ο Βέρμπλουμ, πώς είναι? Είμαστε σε καλό δρόμο. Ο Βέρμπλουμ είναι ένας λίγο πιο ιδιόμορφος τραυματισμός. Μιλάμε για τον αχίλιο τένοντα και μια άρθρωση εκεί στην ποδοκνημική, όπου οποιαδήποτε διαφορετική φόρτιση μπορεί να φέρει κάποιον ερεθισμό ή κάποια σταματήματα, ας πούμε, σε όλη την πορεία που κάνουμε. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του ζητάμε να ακολουθήσει. Ακόμα και τώρα που βρίσκεται για κάποιες μέρες διακοπές, ο λιγοήμερες, έχει το πρόγραμμα, το ακολουθεί, είμαστε σε επικοινωνία. Ο Μαουρίσιο είναι ένας παίκτης και αυτός ο οποίος γύρισε μετά το χειρουργείο του στην Πορτογαλία και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος. Κάθε μέρα βλέπουμε βελτίωση και περιμένουμε από μέρα σε μέρα τον Βιερίνια να επιστρέψει και αυτός μαζί μας. Θα είναι ο Πόντους στην προετοιμασία κανονικά? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Είναι μέσα στο πλάνο μας να ενσωματωθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Δηλαδή ήδη τρέχει, έχει ξεκινήσει κάποια πολύ λίγα πράγματα με την μπάλα. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και για τον ίδιο για να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν, οπότε δεν θέλουμε να βάζουμε ένα χρονικό, μια στιγμή, γιατί μπορεί να απογοητεύσει και τον ίδιο, οπότε πάμε βήμα-βήμα και με αυτό. Είναι πάντως μια πολύ διόμορφη περίοδος για τον ΠΑΟΚ, γιατί κατά ψέματα ούτε να αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια μπορεί, ούτε να διασφαλιστεί η παρουσία του Βέρμπλουμ στο ξεκίνημα, ούτε είναι ξεκάθαρο πλέον ποια παιδιά θα ανανεώσουν ή όχι. Γενικά έχεις ανησυχία εσύ και οι υπόλοιποι του team? Δεν θα ήθελα να είμαι σίγουρα στη θέση των ανθρώπων που τα κανονίζουν όλα αυτά. Έτσι, ναι. Μιλάμε για πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αν υπάρχει ανησυχία, δεν θα το έλεγα ανησυχία. Θα έλεγα περισσότερο μια... πρέπει να βρω τη λέξη. Είμαι περίεργος. Να το πω έτσι, να δω τι σύνολο είναι αυτό το οποίο θα βρούμε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και το κατά πόσο η ιδέα αυτή του νικητή και της φιλοσοφίας την οποία έχουμε χτίσει, έχει μπολιάσει και θα μπορέσει να αφομοιωθεί και από τους παίκτες οι οποίοι θα έρθουν στο γκρουπ. Να σου πω, πλησιάζει η μέρα που θα μιλήσω του Τσέσκου ελληνικά στη συνέντευξη τύπου ή δεν το έχει με τίποτα? Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Καλό βράδυ, το μπερδεύω με το καλησπέρα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Δεν νομίζω να ασχοληθεί καθόλου. Δεν νομίζω. Ωραία. Πότε θα πας διακοπές εσύ τώρα? Ξεκινάς? Έχω κάποιες υποχρεώσεις ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, διαδικαστικού τύπου και... Διαδικαστικού τύπου, τι εννοείς? Γιατί εμείς πατρευόμαστε, με πήρατε το ποτάσμα και μας στείλατε. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο, δεν πατρεύομαι. Ωραία, θα παίξει το... Βάλτε το «Δεν πατρεύομαι», Δημήτρη, «Δεν πατρεύομαι εγώ, δεν σοβαρεύομαι». Αυτό θα βάλουμε τίτλο, αυτό θα βάλουμε τίτλο στη συνέντευξη. Έχω κάποιες υποχρεώσεις εδώ και θα κατέβω να δω την οικογένειά μου, θα πάω και τις διακοπές μου. Σε τη Χαλκιδίκη δεν έχει, οπότε θα είμαι και εδώ πάλι. Ναι, αυτό το μόνο σίγουρο. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, πάντα επιτυχίες. Ξέρεις ότι χαιρόμαστε με τις δικές σας νίκες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, bye. Γιώργος Τσουνάκας, ένα εκπληκτικό παιδί. Και πολύ καλός επαγγελματίας, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι ο μεταφραστής του Λουτσέσκου. Δεν είναι, παιδιά, μεταφραστής, είναι άμεσος συνεργάτης, έχει σπουδάσει πάνω στο και στην αποκατάσταση. Γενικότερα είναι μέλος του προπονητικού τίμου άνθρωπος και δεν είναι μεταφραστής. Και είναι αυτό που λέγανε πολύ για τον Αρωνιάδη πριν. Τι που έλεγαν ότι είναι μεταφραστής. Δεν το θυμάστε αυτό, εκείνη την περίοδο. Και εξηγούσαμε σε όλους ότι δεν είναι μεταφραστής ο Αρωνιάδη. Εντάξει, μετά είδαν τα social media τι έγινε. Ναι, επειδή έβλεπα ότι απλά μετέφρασε, έλεγαν ο μεταφραστής. Σολάριο μου θες να κάνεις? Κάνω, δεν βλέπεις πώς είμαι. Θα σε στείλω σε μια φίλη μου. Θα πας Magic Spa, θα φάμε αυτή που έχεις. Ναι. Magic Spa, θα πάμε. Solarium Luxura V6, πού να τα ξέρεις αυτά από τη Σουρδία που είσαι, πού να τα ξέρεις. Καλό Solarium, 3 χρόνια, ναι. Παίρνεις ένα τηλέφωνο στο 2313-013-614. Πας Ανατολικής Θράκης 60. Κοντά μου, ναι. Δίπλα, όχι 67, στην κάτω Τούμπα. Μπαίνεις στο magicspa.gr και καθαρίζεις την μπουγάδα. Πας λες του Σταύρου είμαι. Ναι. Και γίνεσαι ακόμα και πιο μαύρη από το σου. Πόσο πιο μαύρη να γίνω δηλαδή? Θα γίνεις σαν το Βαρέλα. Θα γίνεις σαν το Βαρέλα. Εντάξει, Magic Spa λοιπόν, κορυφαία. Ναι.
Έχει πλάκα να βάλει φωτογραφίες στο διαφημιστικό. Δικιά σου είναι, ρε. Κάπου το ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι. Σταύρο, ρωτήσω κάτι, τη χελιά σου πού είναι. Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί σου βλέπω τα ψάξω, δυσκολεύομαι λίγο, είναι αλήθεια. Εντάξει. Φοβερό αυτό. Να πάτε Matrix πάλι λοιπόν. Ωραία. Να τα φορά στο διάλειμμα που δεν τα χρειάζεται και εδώ να μην. Πώς θα βρω το τσιγάρο. Πολύ καλό. Ναι, πάνω από τα γυαλιά μου, παιδιά. Ναι, γιατί εδώ πέρα έχει δεινοπαθήσει τόση ώρα, δεν βλέπει μπροστά του. Υπάρχει μια δυσκολία. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Μετά την ωραία συνέντευξη με τον Γιώργο Τσονάκα, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας το Ρίζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο, η τρίτη και τέταρτη κατά σειρά παρουσία των Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου, Διαμαντή Διονυσίου σε ένα πολύ μεγάλο και ανεπανάληπτο αφιέρωμα για τον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου. Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε κύρωση θέσεις στα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Όσοι θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε απλά συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής και δεν απαιτείτε εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου στο Regency Casino. Αν θέλεις, Στέργιο, να αλλάξεις όλο στο σπίτι, η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις είναι η αναδομό. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη και κάθε δυνατότητα οικονομική. Πολλές επιλογές, οι καλύτεροι συνεργάτες που θα σας φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, Στέργιο. Γιατί για σένα είναι πολύ σημαντικό. Όχι για μένα, για όλο τον κόσμο, αγάπη είναι. Δεν ξέρω, όταν θα κάνω ανακοίνωση στο σπίτι. Για όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως από σένα αυτό που έχω ακούσει είναι ότι αν δεν είναι το πιο σημαντικό, είναι το πιο σημαντικά. Όταν μιλάμε για μια ανακοίνωση. Το πιο σημαντικό είναι για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για μένα. Αν σου πούνε, αγάπη, ότι θα κρατήσουν εργασίες στο σπίτι σου, αν θες να το αλλάξεις όλο 40 μέρες. Ναι. Και ξέρεις ότι είναι τέλη Αυγούστου τελειώνει. Ναι. Θα μετράς τη μέρα μία-μία, ναι, δεν είναι το σπίτι σου εργοτάξιο. Ναι. Και αν σου πούνε 25 Αυγούστου ότι τελικά θα πάμε 20 Σεπτέμβρη, θα θες να δολοφονήσεις 10 άτομα. Γι' αυτό, φίλε, θα πας στην αναδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, στα νέα τους γραφεία, για να στα κάνουν όλα όπως πρέπει, όταν πρέπει. Και πάρα πολλές προσφορές με 6 άτοκες δόσεις. Μπείτε στο αναδομό.papavlanakenis.gr να δείτε τι περιλαμβάνει με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια το κάθε πακέτο. Και η στίχημα μαζί μας. Υπάρχουν ακόμα επιλογές. Είπαμε και, έχει και σήμερα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο και σήμερα, αλλά και μέχρι την Κυριακή, υπάρχουν ακόμα και μεγάλα πρωταθλήματα πριν αρχίσουμε να καταπιανόμαστε μόνο με Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Δανία, Αμερική, Κίνα κτλ. Έχει ακόμα πρωταθλήματα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στις καλύτερες αποδόσεις, γρήγορα και με ασφάλεια. Πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι επιλογές live cash out. Τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail 24 ώρες το 24ωρο με όλους τους πιθανούς τρόπους, είτε με live chat, είτε με email, είτε όπως βολεύει το καθένας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα προσπαθώ να σε βάλω στούντιο. Πόσο καιρό με έχεις ξανακτήσει. Ωραία, μαζί μας είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ωραία. Προπονητή, να σε πω. Προπονητή, τώρα να μου πεις, εντάξει. Εντάξει. Και προπονητή. Εδώ λίγο μελετιάζεται η προπονητή. Εντάξει, το παιδί προσπαθεί και αυτό να γίνει προπονητή. Προσπαθεί, ναι, ο προφέσορ από ό,τι μάθαμε. Θέλει να λέγεται προφέσορ, λέει, από εδώ πέρα. Ναι. Είδε μετά από 17 χρόνια το Casa de Papel και λέει ότι πρέπει να είναι ο προφέσορ. Ο άνθρωπος που συμβάζεται και μπροστά μου στο τελικό. Από το πουθενά, ο Μελετιάδης, εσύ ήσουν. Νίκος Παπαδόπουλος, λοιπόν, κατεβαίνεις με τον Γιώργο Ορφανό για δημοτικό σύμβουλος. Ναι. Πώς το μελέτησες? Εντάξει, μιλήσαμε με τον Γιώργο τον Ορφανό. Ήρθε, μου είπε κάποια πράγματα για τον αθλητισμό, με του υγειονομικού ενδιαφέροντος κάποια πράγματα που ασχολούμαι εγώ και με έπεισε να τον βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι των εκλογών. Για μένα θα είναι κέρδος αν μπορέσω έστω και κάτι να κάνω στον αθλητισμό, να βοηθήσω έστω και ένα παιδάκι κάτι να κάνει στο μπάσκετ που ασχολούμαι εγώ, θα είναι κέρδος. Στο μπάσκετ καλά πήγαμε, πλάκα-πλάκα. Στα κοριτσιά. Ναι. Στα κοριτσιά βγήκαμε τρίτη στις νέανες στο Πανελλήνιο και πήραμε το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ. Κορασίδες έχουμε βγει πρωταθλητές εδώ στη Θεσσαλονίκη και παίζουμε Πανελλήνιο πρωτάθλημα αρχές Ιουλίου. Στο μεταξύ, το βλέπω το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ήμουν σίγουρος θα κερδίσουμε και μόλις το κλείσα, χάσαμε. Πώς έγινε? Έπρεπε να μην κλείσεις το παιχνίδι. Εγώ φταίω. Ναι, εντάξει. Γενικά, ο αθλητισμός στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχει ένα θέμα. Δεν έχουμε σημεία, δεν έχουμε χώρους, δεν έχουμε το Ποσειδόνιο παρατημένο. Γήπεδα δεν υπάρχουν. Και ένα γήπεδο κλειστό που είχε ο Δήμος στα Σφαγεία είναι εντελώς παρατημένο. Είναι ένα κλειστό γήπεδο φανταστικό. Δηλαδή, αν το προσέξεις, είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Ναι. Αλλά είναι παρατημένο. Δηλαδή, τι μένει μόνο η ΜΕΝΤ? Η ΜΕΝΤ και αυτή διώκει το γήπεδο είναι. Είναι με σύμβαση, είναι από ό,τι ξέρω ότι διαχειρίζεται η ΜΕΝΤ.
Ανήκει ναι. στο Δήμο, αλλά είναι. Κάποια σχολεία ναι. που υπάρχουν σε κάποια δημοτικά, σε κάποια γυμνάσια. Αυτά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στο μυαλό σου, τι θα μπορούσε να γίνει για να έχουμε έτσι πιο πολλούς χώρους, πιο πολλές επιλογές για τα παιδιά? Θα πρέπει τώρα καταρχήν να αξιοποιήσουμε τους χώρους που έχουμε. Δηλαδή, τώρα αυτό το γήπεδο στα Σφαγεία πρέπει να αξιοποιηθεί. Mm. Να γίνει μια ακαδημία του Δήμου Θεσσαλονίκης και mm. να. Όσοι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε μια ακαδημία και να πληρώσουν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης να μπορεί με κάποιους προπονητές mm. να μαθαίνει στα παιδιά αυτό. Μπάσκετ, εκεί πέρα μπορεί να κάνεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο, handball, βόλεϊ. Mm-hmm. Μπορεί να κάνεις πολλά αθλήματα. Να το τρέξεις εκεί πέρα για αρχή. Και να προσπαθήσεις λίγο να αξιοποιήσεις και το Ποσειδόνιο και τα άλλα ανοιχτά γήπεδα που έχει για αρχή. Ναι, το Ποσειδόνιο σε κακό χάλι. Ναι. Καμία σχέση με το Ποσειδόνιο που πήγαμε μικρή. Δηλαδή έχει πατηθεί τέλος. Θα το πει στο κολυμφητήριο, δεν λειτουργούσε πόσο καιρό. Τέλος πάντων. Δεν είναι. Αυτό μπορεί να έχει και με ιδιωτική πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να περιμένεις όλη την ώρα χρήματα από το κράτος. Μπορεί να γίνει. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν. Ακριβώς αυτό πρέπει λίγο να δούμε τώρα. Η νέα γενιά σιγά σιγά να μπαίνει να ασχολείται, να φέρει νέες ιδέες, να αξιοποιηθούν αυτές οι ιδέες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα. Μίλησε για την εστίαση που είναι μεγάλη κουβέντα στην πόλη. Ασχολείσαι κι εσύ. Σε ποια μαγαζιά είσαι τώρα εμπλεκόμενο? Στο Κοχύλι. Και στην Χαλκιδική το κλαμπάκι. Πέρλα. Στο Πέρλα. Θα έρθω μια μέρα να ξέρεις. Σε περιμένουμε. Έχεις έρθει μία φορά ήρθα. Μία φορά ήρθα. Με φάγανε και είχα πονοκέφαλο. Με ματιάζανε, να ξέρεις, εκεί που με έβαλες. Φαινόμουν πολύ. Θέλω κάτι πιο πριβέ. Πιο πριβέ να μην φαίνεσαι. Με κουρτίνα, αν γίνεται. Εντάξει. Θα το επιβληθούμε. Ναι, εντάξει. Που, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχει έρθει ο Μελετιάδης στο Πέρλ. Ένα Σάββατο και λέει το μπάρμαν από κάτω, λέει, κάνε μου ένα κοκτέιλ, σε παρακαλώ. Ποιο το κάνει, ένα φανταστικό, λέει, πολύ ωραίο. Και ξανά έρχεται το επόμενο Σάββατο. Ναι. Και πάει στον μπάρμαν και λέει, κάνε μου λίγο το κοκτέιλ που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει, αδελφέ, ποιο είσαι για να θυμάμαι εγώ ποιο κοκτέιλ έχει και την προηγούμενη εβδομάδα. Η θεότητα αυτή. Η θεότητα. Είμαστε τελευταία εβδομάδα εκλογών. Το πιο πιθανό με την απλή αναλογική είναι να διοικήσουν όλο το Δήμο. Όλοι θα μπουν. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ μοιρασμένη η κατάσταση. Πιστεύεις ότι ως κοινωνία πλέον έχουμε την οριμότητα να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Να καθίσουμε όλοι, ανεξάρτητα που ανήκουμε, να διοικηθεί ο Δήμος σωστά? Είναι αυτή τη στιγμή το σύστημα, πρέπει όλοι να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν θα διοικηθεί ο Δήμος. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να περνάνε αποφάσεις. Θα υπάρξει πρόβλημα τεράστιο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κακό για τη Θεσσαλονίκη. Μήπως τελικά όμως είναι καλό, γιατί θα φανούν και ποιοι κάνουν μικροπολιτική και ποιοι έχουν πραγματικά αγάπη για την πόλη? Εντάξει, σίγουρα θα φανεί αυτό. Ποιος θα πάει κόντρα, ποιος θα κάνει. Mm. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουν όλοι ότι αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη. Γιατί θεωρώ ότι οι εκλογές στο Δήμο είναι διαφορετικές από τις εκλογές για να ψηφίσουμε στην Ελλάδα. Είναι τεράστια διαφορά. Mm. Στο Δήμο αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, ασχολούμαστε για τα θέματα και τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Mm. Αν μπορέσουμε και είμαστε όλοι. Γιατί όλοι έχουν μάθει να θέλουν να είναι στρατηγοί. Mm. Κανείς δεν θέλει να είναι στρατιώτης. Mm. Ας υπάρξουν και 10 άτομα, 15 που θα είναι στρατιώτες, να κάνουν έργο. Mm. Να προσπαθήσουν να βελτιώσουμε. Έχει πολλά προβλήματα. Την καθαριότητα, την ασφάλεια. Κυκλοφορείς πια στο κέντρο και δεν έχεις ασφάλεια. Mm. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το πράγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, δεν μπορούν οι γυναίκες να κυκλοφορήσουν. Άντρες, ακόμα με μικρά παιδιά, δεν μπορούν. Φοβούνται δηλαδή οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους στο κέντρο. Δηλαδή, εμείς είχαμε μεγαλώσει, μας άφηναν οι γονείς μας, κατεβαίναμε στο κέντρο και πέραμε μόνοι μας στο λεωφορείο και γυρνούσαμε στο σπίτι μας. Mm. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Επειδή πιάσαμε την εστίαση και την αφήσαμε, είναι ένα θέμα η εστίαση, αλλά και η Θεσσαλονίκη είναι πόλη εστίασης. Έχει βρεθεί η ισορροπία να είναι ικανοποιημένη και οι επιχειρηματίες, να είναι λειτουργική και η πόλη? Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τους επιχειρηματίες, να ακούσουμε ακριβώς όλα τα προβλήματά τους, γιατί εγώ από το μαγαζί έχω μια εικόνα, αλλά πρέπει όλοι να πούνε τα προβλήματά τους, mm-hmm. να τα βάλουμε κάτω, να μιλήσουμε και με τους πολίτες εκεί στις γειτονιές αυτές. Mm-hmm. Γιατί τώρα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να θέλει να βγάλει 100 τραπεζοκαθίσματα έξω. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να ακούσουμε όλους τους ανθρώπους να μας πούνε το πρόβλημά τους και μετά να βρούμε μια χρυσή τομή ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί η εστίαση είναι ένα κομμάτι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που μπορεί να μην τελειώσει και ποτέ. Mm-hmm. Όλοι θα βγουν να πιούν ένα καφέ, όλοι θα βγουν να φάνε. Είναι πόλη εστίασης. Ναι. Και αυτοί που έρχονται, γι' αυτό έρχονται. Και δουλεύουν και πάρα πολλά άτομα. Μην ξεχνάμε ότι το κάθε μαγαζί δίνει σε πολλές οικογένειες δουλειά. Mm-hmm. Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Και σε μια πόλη στη Θεσσαλονίκη που έχει 1,5 επενδυτή, δηλαδή το Σαββίδι έχει κάνει που περνάει αραιά και πού. Έναν επενδυτή έχει, ναι. Έναν επενδυτή. Δεν υπάρχει και πολυτέλεια να στέλνονται θέσεις εργασίας. Να στείλετε θέσεις εργασίας στην πόλη. Πώς σου φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην πόλη που αμφισβητούν μετά από 7 χρόνια παρουσίας τον Ιβάνεδο?
που τον αφισβητούν. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τώρα, όποιος θεωρεί ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη ή δεν έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Καθένας... Καλά στον ΠΑΟΚ. Ας αφήσουμε τον ΠΑΟΚ στην άκρη. Έχει κάνει τόσα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Τη Μακεδονία Παλάς έχει δώσει δουλειά σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλές οικογένειες. Γιατί δεν είναι μόνο δίνει ένα μεροκάματο στον Νίκο, στο Σταύρο ή σε οποιοδήποτε. Δίνει στην οικογένεια του Νίκου. Mm. Ζουν οικογένειες από αυτόν τον άνθρωπο. Και ειδικά τώρα και με το project του γηπέδου θα ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίας. Και με το λιμανιού. Και με το λιμανιού είναι πολλές οι θέσεις εργασίας. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης στις επιχειρήσεις να έχει 3-3.500 κόσμο να δουλεύουν. Γεγονός. Είναι πάρα πολύ. Εγώ τώρα, επειδή όποιος έρχεται εδώ απαιτώ πράγματα, να ξέρεις. Για πες τα ώρα τι απαιτείς. Ναι, πρώτα απ' όλα θα βάλετε fast ferry από εδώ για Σκόπελο, για Σποράδες. Ναι. Θα γίνει μακελιό άμα δεν το κάνετε αυτό, να ξέρετε, θα κυνηγηθείτε στο θάνατο. Θα πηγαίνεις. Θέλω να πάω, ρε φίλε, μια βόλτα. Έχει απλώ είναι. Δεν έχει. Ιούλιο και Αύγουστο μόνο. Δεν έχει. Τώρα θέλω να πω. Τώρα δεν έχει. Εσύ θες να έχει, δηλαδή. Από... Δεν θέλω να πάω να βλέπω τον Μπέο, ρε φίλε, για να πάω στο Σκόπελο. Μπέο όμως όλοι το λένε ο μεγαλοδήμαρχος της καρδιάς μας. Ναι, γιατί μπαίνεις μέσα και έχει βάλει ένα μισή δέντρο και έχει φυτρώσει τρία χορτάρια. Άσε μας, Λεντικό. Δεν υπάρχει, σου λέω. Και το δεύτερο που θέλω είναι το Βαρέλι στον μπαρ που πηγαίνω. Μου πήρατε το Βαρέλι. Πού, σε ποιο μπαρ πηγαίνεις για να ξέρουμε. Σε εκείνο τον μπαρ που πηγαίνω, ξέρεις σε ποιο πηγαίνω. Α. Ωραία. Μου πήρατε το Βαρέλι. Απαγορεύεται το Βαρέλι, δεν είναι stand. Stand είναι. Θέλω το Βαρέλι μου πίσω. Θες το Βαρέλι πίσω. Εντάξει, τα δύο σφέτια θέλω. Δεν είναι χοντρά. Δύο-τρία φασφαίρε να πηγαίνουν στις Ποράδες. Το συγκεκριμένο. Και το Βαρέλι. Το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο Βαρέλι με βόλευε. Με βόλευε. Ξέρουμε πού είναι. Με βόλευε. Το έχει παρομοιωθεί. Το έχει το αφεντικό. Το έχει το αφεντικό. Το έχει το αφεντικό. Δεν είναι κατασκευή. Άρα πρέπει να βγάλουμε μια ειδική άδεια. Όχι, να θεωρείτε stand το Βαρέλι. Να θεωρείτε stand το Βαρέλι. Μα είναι stand το Βαρέλι. Δεν είναι stand το Βαρέλι σύμφωνα με την νομοθεσία που έχει ο Δήμος. Μου πήραν το Βαρέλι. Για μένα είναι stand, θα έλεγε ο Ράσβαν. Ναι. Και νομίζω είναι stand. Και για μένα είναι στάτ. Συμφωνώ με τον Άσμον. Ωραία. Εντάξει, αυτά τα προβλήματα έχω εγώ. Σταύρο, εντάξει. Τώρα... Τα προβλήματά σου νομίζω ότι είναι προβλήματα που μπορούν να απασχολήσουν πολύ κόσμο και πρέπει να τα λύσουμε. Ναι, ας το Βαρέλι, αλλά το fast ferry πρέπει να γίνει. Εντάξει. Ναι, γιατί το fast ferry θα βοηθήσει και τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι εντελώς ηλίθιο αυτό που συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη, που είναι άγονη γραμμή. Εντάξει. Δηλαδή, δεν γίνεται. Εντάξει, έχουν μειωθεί οι αεροπορικοί προορισμοί. Mm. Δηλαδή σε λίγο μπορεί να μην έχουμε και αεροδρόμιο. Τρόπος του λέγει. Κόβεται το ένα δρομολόγιο, κόβεται εκεί, κόβουμε το. Πριν από 7-8 χρόνια υπήρχε σε καθημερινή βάση, έχω την εντύπωση, αμαξοστοιχεία για Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και να πας και να έρθεις. Εντάξει, άμα πήγαινε θα γυρνούσε, δεν θα μείνει εκεί. Όχι, να έρθει ο Τούρκος εδώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Κομμένο και αυτό. Αυτό για τις Ποράδες το παρουσιάσαν πέρυσι σαν είδηση μεγάλη ότι Ιούλιο-Αύγουστο θα βάλουμε κάποια δρομολόγια. Γενικότερα Θεσσαλονίκη είναι αποκομμένη. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, Νίκο μου, τώρα που θα βγείτε εσείς. Εντάξει, ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ασχοληθούμε όλοι. Αφήνει πάρα πολλά λεφτά στη Θεσσαλονίκη ο τουρισμός. Εντάξει, να κοιτάξουμε λίγο. Αυτό είναι γεγονός που λες. Εγώ θυμάσαι και εσύ γιατί είσαι στην εστίαση. Δεν θυμάμαι, πριν καμιά εξαετία, επταετία, δεν υπήρχε κερδοφόρος Αύγουστος ποτέ. Τα μαγαζιά κλαίγανε ή κλείνανε. Τα μαζιά κλείνουν. Ένα δεκαπεθήμερο εκεί το 15 Αύγουστο. Τώρα πλέον υπάρχει κερδοφορία λόγω τουρισμού. Εντάξει, αυτό είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο του τι γίνεται όταν έρχεται κόσμος. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να διευκολύνουμε και εμείς τη ζωή μας. Δηλαδή τώρα, ναι, ρε φίλε, θέλω να πω Σκόπελο. Βάλουμε ένα fast ferry. Δηλαδή, ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τους Θεσσαλονικείς. Δηλαδή να εξυπηρετήσουμε και αυτούς. Να κάνουμε και τη ζωή των Θεσσαλονικών πιο εύκολη. Αυτό. Για τον ΠΑΟΚ πώς θα βλέπεις, καλά είναι, double πήραμε. Τον ΠΑΟΚ double πήραμε, καλά ήταν. Πάμε πολύ καλά. Ναι. Νομίζω ότι εμείς είμαστε τυχερή γενιά ΠΑΟΞΙΔΟΝ, γιατί θα ζήσουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή που είμαστε μικρή ηλικία, εσύ Σταύρο τώρα είσαι γύρω στα 30, ναι. Είσαι λίγο πιο μεγάλος από εμάς. Ναι. Θα ζήσεις και εσύ μεγάλα πράγματα. Ναι. Νομίζω ότι είναι, να μην πω τα επόμενα 30 χρόνια, να μην είναι υπερβολικός. Δεν είναι υπερβολικός. Τα επόμενα 20, αυτό, δηλαδή... τα επόμενα 20 χρόνια θεωρώ ότι, όμως, ότι θα κάνουμε μεγάλα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι σε όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ φέτος πήγε πολύ καλά. Πώς ήταν οι τίτλοι που πήραμε σε όλα τα τμήματα? 14 τίτλοι. Τα μέτρησες αυτά ή μόνο εγώ που κάθομαι μετράω? 14 τίτλους πήραμε. Και μιλάμε, εντάξει, δεν μιλάμε, δεν βάζουμε και μέσα υποδομής τμήματα, γιατί αν φτάσουμε στα υποδομής με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ που έχουν πάρει και σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα, οι τίτλοι είναι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εντάξει. Το μπασκετάκι λίγο. Το μπασκετάκι είναι λίγο που μας χαλάει, αλλά θεωρώ ότι και εκεί στο τέλος θα βρεθεί μια λύση. Εγώ λέω θα πέσουμε το χρόνο του μπασκετ. Δεν θα πέσει. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πέσει. Θα πέσει. Νίκο, άλλοι μπορούν να πέσουν, ο ΠΑΟΚ δεν θα πέσει. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, αλλά έχεις φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σε ανδρικό επίπεδο. Πού το ξέρεις εσύ αυτό, Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Είσαι στο παιχνίδι.
Τρεις συμμετοχές. Συζητούσαμε και γελούσαμε τις φράλες. Τρεις συμμετοχές. Τρεις συμμετοχές. Έχω παίξει ένα παιχνίδι και ήμουν σε τρεις αποστολές. Ρόδο, Παναθηναϊκό και. Πού έπαιξες? Μελάρισα. Έπαιξε Μελάρισα, μια συμμετοχή με την Λάρισα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, τίποτα. Ένα σουτ, ένα σουτ, ένα σουτ, το έχασα. Ένα τρίποντο. Μου είχε δώσει την μπάσο Δημερτζή. Πού να το βάλει. Εντάξει. Δημερτζή δεν θα βάζει ποτέ το τρίποντο. Ο Γιάννης, καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Μια καλά παιδί. Οπότε έχοντα παίξει επί σειρά ετών. Και να ξέρει και ο κόσμος, εντάξει. 5 χρονών ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ ξεκίνησα 5 χρονών, ήμουν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έφτασα παιδικό, εφηβικό σαν αρχηγός και η χρονιά εκείνη ήταν με το Μάσεβιτς και Καλαφατάκη που είχαμε πολλά προβλήματα. Και επειδή είχαν φύγει πολλοί παίκτες όπως τώρα, κατεβήκαμε κι εμείς σαν έφηβοι. Είχαμε κατεβεί 4-5 άτομα. Και είχε γίνει ένα ωραίο σκηνικό. Είχαμε κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Με το Μάσεβιτς, το θυμάμαι που τα βάζω όλα. Ναι. Και πάμε να παίξουμε μετά στον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Και είμαστε ξενοδοχείο κάτω και είμαστε εγώ με τον Χρήστο τον Καραμπέρι και τον Μανώλη τον Βαλιάντοφ, τον φροντιστή. Και πάω λόγω τον Καραμπέρι, τον Χρήστο, λέω: Κύριε Χρήστο, έχω τον τρόπο πώς να κερδίσουμε και σήμερα τον Παναθηναϊκό. Μου λέει: Για πες ρε Νίκο. Λέω: Αυτοί παίζουν, τότε παίζανε Ευρωλίγκα. Ήταν το κομμάτι που είναι όπως τώρα, παίζανε Final Four. Λέω: Θα μπούμε μικροί μέσα, την ώρα που θα πάει ο Μπατίστ να πάρει ένα rebound, θα βάλουμε το πόδι μας από κάτω, θα τραυματιστεί. Μου λέει αυτά τη σειρά 4 τα σκεπτικά δεν μπορεί. Εμείς επαγγελματική ομάδα. Και ξεκινάμε και επειδή έχει χάσει ο Μπράντοβιτς, πιέζει στον αγώνα από το πρώτο λεπτό. Είναι στο μικρό το μάτι 40 πόντους. Και μπαίνει στο αποδυτήριο ο κύριος Χρήστος και λέει: Έχει δίκιο ο Νικολάκης. Βάλε μέσα τους μικρούς να τους τραυματίσουν. Ο Χρήστος που σκέφτεται χέρια άλλα για το σκεπτικό τη σειρά 4. Που ξυπνάει και κοιμάται με αυτό. Ναι. Οπότε. Πόσο ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να παλεύει του χρόνου για τη σωτηρία? Ποιο θα παλεύει, θα πέσουμε. Ρε. Δεν είναι ακόμα λίγο πιο αισιόδοξο. Θεωρώ ότι θα παλεύουμε για τη σωτηρία. Θεωρώ ότι δεν θα πέσουμε, όχι μόνο ότι επειδή έχουμε τον Σαββίδη που στο τέλος, ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι θα βρει λύση. Γιατί όντως νιώθει τον ΠΑΟΚ η οικογένειά του. Δηλαδή έχει βοηθήσει σε όλα τα τμήματα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει τον ΠΑΟΚ να πέσει. Πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει θα βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πέσει. Ο ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ θα πέσει. Σταύρο, σε βλέπω πολύ. Δεν νομίζω ότι θα πέσει. Θα πέσει. Είμαι εκνευριστικός, το ξέρω, αλλά βάζω μπρίζες. Θα πέσει ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Και το λέω νωρίς, εντάξει. Έτσι. Δεν μου πεις μετά, τα έλεγες τελευταία στιγμή. Γιατί οι άλλοι που πέφτουν τα θυμούνται τελευταία στιγμή. Εμείς τα βλέπουμε λίγο μπροστά, κανένα χρόνο πριν. Θεωρώ ότι θα γίνει προσπάθεια, θα βρεθεί λύση. Δεν μπορεί. Υπάρχουν παράγοντες στον ΠΑΟΚ που μπορούν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι το οικονομικό. Πρέπει να μπει μια σωστή ροή, να τρέξει σωστά το όλο το θέμα. Μακάρι. Πήγε και με εσύ, Στέργιο. Τι, γιατί σηκώθηκες? Α, τους χορηγούς μας πρέπει. Σταύρο, θέλω να κάνουμε την Παρασκευή, όχι αυτή την Παρασκευή, μετά τις εκλογές, μια εκπομπή με τον Γιαννούλη και να βγάλουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία στον αέρα για να μας εξιστορήσει μια ιστορία, για να μας το πει δηλαδή λίγο πώς έχει γίνει όλο το σκηνικό. Σε παρακαλώ, μπορούμε να το κάνουμε? Βεβαίως. Ωραία. Α, πάρουμε ένα τηλέφωνο και θα γίνει, το κάνουμε μια ερώτηση αυτό και θέλουμε να μας πει πώς έχει γίνει όλο το τέτοιο. Θα γίνει. Συμφωνώ και εγώ. Θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο. Καλή δύναμη. Νίκο, να είστε καλά. Νίκο, καλή δύναμη. Νίκος Παπαδόπουλος, με Γιώργο Ορφανό, συνδυασμό, Δήμο Θεσσαλονίκης. Ψηφίστε τον, φίλος μας είναι. Εντάξει. Στεγνά, μην καθόμαστε και σελιαρίζουμε τώρα. Ωραία, γιατί έτσι γίνεται αυτά. Παιδί του ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Γιος του Δημοκράτη, ο οποίος πραγματικά. Και έχουμε βγάλει Δημοκράτη. Τον κόβουμε τον Δημοκράτη και θα βγάλουμε σένα, Νίκο. Θα βγάλουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Δημοκράτη. Να πει για σένα και συγκινημένος. Να βγάλουμε ένα τηλεφωνικό του Δημοκράτη τώρα για 5 λεπτά. Γιατί φυσιολογικά φαντάζομαι ότι θα ακούει το τέτοιο. Άρα μπορεί λίγο για 2-3 λεπτά να δούμε τι θα μας κάνει. Μια παρέμβαση, τι θα ψηφίσετε αυτό, να το χαϊρευτώ. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε ξανά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Στέργιο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Μαζί μας δεύτερη ώρα είναι τα ΝΑΚ, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Για το γάμο, παιδιά, τα λέμε όλα. Τρία μεγάλα καταστήματα, Αγία Σοφία στο 1, Μετεράνια Κόσμο στο 2 και το πλέον καινούριο Αριστοτέλους με Τσιμισκή. Πάρα πολλές προσφορές όλο το χρόνο. 10 καταστήματα και παραπάνω στόκ σε όλη την πόλη με προσφορές μέχρι και 70% και φυσικά NAC.gr. Βλέπετε με την ησυχία σας. Είτε θέλετε ανδρικά, είτε γυναικεία, είτε παιδικά, είτε αξεσουάρ. 30-40 επώνυμα μπραντ και στα ανδρικά και στα γυναικεία. Και δωρεάν αποστολή, αλλά και αλλαγή αν χρειαστεί. Όλα αυτά σας τα δίνει η NAC μέσα από το NAC.gr. Ο Φτύκας είναι μαζί μας, πλακάκι και ήδη γίνεις. Αν θέλετε να ανανεώσετε
ή να αλλάξετε ριζικά το μπάνιο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Θα βρείτε το Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κατά Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Και φυσικά, Data Lab Center Διαβίου Μάθησης. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική για επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες bartender, κάντε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Για πληροφορίες στο Data Labs Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Το λες με βαριά καρδιά το λες. Ακούγομαι καλά. Μια χαρά ακούγεσαι. Πάλι έχω πρόβλημα εγώ με το μικροφόνο μου. Κάτι. Κάτσε το άλλο. Εσύ τα ακούς. Ναι. Να είμαι πιο κοντά. Μα όταν είμαι κοντά ακούγεται περίεργα. Δεν τα ακούς. Πάνε στο άλλο. Πάνε στο άλλο. Μισό. Τώρα. Ναι, τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά. Δεν ξέρω γιατί εδώ ακούγεται κάπως. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Είναι κλειστό. Αν ξέρετε αυτό. Γιατί. Δεν ακούω τώρα. Τελείωνε, αγάπη. Έχεις φάει ένα πεντάλεπτο από το 20 λεπτό. Το τελευταίο. Ιστορία, δεν ακούγομαι εγώ, ρε φίλε. Δεν πειράζει, θα μιλάω μόνος μου. Υπάρχει μια ωραία συνέντευξη που έχει δώσει στη Ρουμανία ο Ράσμα Λουτσέσκου. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 να τη διαβάσετε. Λέει ωραία πράγματα. Αυτό ήταν. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 να τη διαβάσετε. Άλλα τα έχει πει. Αλλά... Περιμένω να πει και μια τάκα, ρε στέλνια. Όχι, είναι μεγάλη συνέντευξη. Η ατάκα που μου άρεσε ήταν αναφερόμενο στον Γκαρθία του Ολυμπιακού. Είπε απίστευτο πώς αποκαλείς έναν προπονητή όπως αυτόν. Έχω και δύο-τρεις απαντήσεις. Ναι. Εντάξει, και μεταξύ άλλων λέει, σε ρώτησε για το τι πήρε από τον πατέρα του και είπε τη φιλοσοφία του. Τον έβλεπα πάντα να δουλεύει και τον άκουγα από μικρό παιδί χωρίς να λέω το παραμικρό. Έτσι μεγάλωσα. Μιρτζάλ Τζέσκο που κλείνει στην Μπεσίκτας, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, με 4 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Δεν το λες και άσχημα. Μια χαρά είναι. Στην ηλικία του. Μιρτζέα. Καθόλου άσχημα. Ακμαίος και ορεξάτος για δουλειά στα 53, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχουμε τον Νίκο. Όχι. Τον περιμένουμε. Ήθελα να κάνω μια κουβέντα για το Game of Thrones με τον Νίκο. Να φύγω. Όχι, να καθίσεις. Όχι, αμένα να κάνεις την κουβέντα. Από σήμερα θα ξεκινήσεις να βλέπεις το Game of Thrones. Φεύγω. Τώρα τελείωσε και ησυχάσαμε. Θα καθίσεις να το βλέπεις για να έχεις άποψη. Άμα θέλει να συζητήσετε και τέτοια, φεύγω. Έφυγα. Άλλο. Συμπάσχω κι εγώ με όσους είναι συναχωρημένοι για τον υποβεβασμό του Ολυμπιακού στην ναι. Α2. Τέτοιο πλήγμα το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει συνδεχτεί ποτέ ξανά. Θέλεις ότι είναι δυσφήμιση κι εσύ. Ναι, δεν γίνεται ελληνικό μπάσκετ χωρίς τον Ολυμπιακό. Hashtag λοιπόν, μέχρι τέλους. Μια χαρά γίνεται μπάσκετ χωρίς τον Ολυμπιακό. Εγώ θα ευχηθώ και στην Α3. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και αν δεν υπάρχει κατηγορία, να κάνουμε Α3. Ναι. Εντάξει. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε πρόσφατα πρωταθλήματα με βήματα του Σπανούλη μέσα στο ΆΚΑ, όλα ήταν με λιγάλα. Ήταν το μεγαλείο του θρύλου. Και παλαιότερα, κάτι που η αγάπη φυσικά δεν θυμάται, όταν έκλεβαν από τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα με απόφαση για 5 δευτερόλεπτα εις βάρος του Ζόραν Σάβιτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έπαιρνε ο Ολυμπιακός ακόμα ένα πρωτάθλημα, ήταν όλα με λιγάλα. Από την άλλη, όμως, δεν μπορούσα να κλείσει τα μάτια σε αυτά που γίνεται με τον Παναθηναϊκό φέτος. Εννοείται πως όχι. Γιατί περνάει λίγο ότι όχι, ο Ολυμπιακός. Όλα τα κατάφερε. Όπως ο Ολυμπιακός είχε τα κόζια και έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα μετά από το άλλο, αρχής γενομένης από την εποχή του Γιάννη Ιωαννίδη, ναι. Με απίστευτες αποφάσεις, με απίστευτες διαιτησίες, εις βάρος του ΠΑΟΚ τότε που ήταν δυνατός και ήταν αυτός που ενοχλούσε, τα κόζια πλέον τα έχει ο Παναθηναϊκός. Αν δεν μπορεί λοιπόν ο Ολυμπιακός να παθαίνει αυτά που έκανε σε άλλες ομάδες, είτε εις βάρος του Παναθηναϊκού είτε εις βάρος του ΠΑΟΚ, ξαναλέω τη δεκαετία του 90, οι νεότεροι ας δούνε βίντεο, υπάρχουν παιδιά. Τότε εκείνη η ομάδα με Πάσπαλια και τα λοιπά και Τάρλατς και Τόμιτς. Τι διαιτησίες είχε μαζί της. Άζει παιχνίδια αυτό με τον Ζόρα Σάβιτς. Τελευταίος τελικός της Α1. Πώς έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν είδα τότε να συγκινείται κανένας για το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει. Αν τώρα το ΑΣΕΑΔ δικαιώσει τον Ολυμπιακό, αν θα αλλάξει αυτό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι κάτι περιμένει ο Ολυμπιακός. Ότι το περιμένει, αυτό λένε κιόλας. Και δύο ξέρω, νομίζω κιόλας. Και δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν αλλάζει αυτό η Α2. Εγώ περιμένω να παίξει στην Α2 και με το καλό στην Α3. Δεν θα λείψει ο Ολυμπιακός από κανέναν, ούτε καν από τους παδούς του. Από τον Παναθηναϊκό θα λείψει όμως από τον Τράκη.
είναι πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πώς θα ζήσει. Στους φίλους του μπάσκετ, όσοι έχουν απομείνει, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζουν, δεν θα λείψει κανένας Ολυμπιακός. Μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι οι ομάδες που ρίμαξαν το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, ρε, προκειμένου να έχουν την αυτοκατορία τους. Έχουν φέρει το πρωτάθλημα σε αυτή την κατάσταση. Και να χρησιμοποιούν το ελληνικό πρωτάθλημα για να κάνουν προπόνηση οι παίκτες τους. Για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Συμβαίνει εδώ και 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια. Okay. Είναι όλες οι ομάδες χορεύουν στους ρυθμούς του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Είναι η κομπάρση του πρωταθλήματος. Έχει βγει ο ΠΑΟΚ 3-4 φορές τρίτος. Δεν θυμάμαι πώς είναι. Δεν μπορούσα να κάνει κάτι παραπάνω. Και πήρε το τρίτο μακρύτερο. Είτε βγήκε τρίτος, είτε βγήκε έκτος, είναι το ίδιο. Ωραία. Μια χαρά λοιπόν. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα φέρουν όλα στα μέτρα τους. Έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πριν από χρόνια 50-100.000 τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έπαιρνε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο. Φτιάξε τώρα εσύ ομάδα. Και επειδή οι άνθρωποι είναι σούπερ κακομαθημένοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και στο μπάσκετ, μπορώ να σας αραδιάσω τουλάχιστον 5-6 παιχνίδια που θυμάμαι σε μάτς της κανονικής περίοδου όπου πραγματικά δεν είχε νόημα μία νίκη του ΠΑΟΚ, απλά θα ήταν μια ψυχολογική τόνωση για τον δικέφαλο. Η διαιτησία δεν άφησε τον ΠΑΟΚ να πάρει ούτε νίκη στην κανονική περίοδο. Μη χαλάσει το προφίλ του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού που παλεύανε για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια. Εδώ ρε, προκειμένου να μην χάσει ο Παναθηναϊκός το κύπελο φέτος, στον τελικό, δεν άφησαν τον ΠΑΟΚ. Ναι, να... ακόμα περιμένουμε να το replay από την κρατική και τηλεόραση. Την απόφαση της τσαρούχα-τσαρουχά, όπως λέγεται. Αλλά είπαμε, όταν αυτά γίνονται υπέρ του Παναθηναϊκού, είναι γιορτή για τον μπάσκετ. Πριν από χρόνια, παιδιά γινόντουσαν για τον Ολυμπιακό. Το μεγαλείο του θρύλου και θρύλε μόνο εσύ και πώς επενδύει η οικογένεια η Αγγελόπουλη. Και τι ωραία κύριε και ηθική ναι. Και μπράβο στον Ολυμπιακό που για τους κύριους. Τιμάνε το ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι κύριοι στην παρούσα φάση ντροπιάζουν το ελληνικό μπάσκετ. Έπρεπε ήδη να έχουν πέσει Α2 και όχι να περιμένουμε το χθεσινό. Έπρεπε στο παιχνίδι με τον Προμηθέα την τελευταία αγωνιστική να έχει πέσει ο Ολυμπιακός. Αλλά εκεί πέρασε η τρομοκρατία. Το να πηγαίνουν 100 οργανωμένα κάτω από ένα σπίτι να βρίζουν τον Αναστόπουλο και την οικογένειά του, να κάνουν ζημιές στο αυτοκίνητό του, την επόμενη μέρα, το επόμενο μεσημέρι να πηγαίνουν ανήμερα του αγώνα με βόμβες Μολότοφ και στο τέλος οι Αγγελόπουλοι να αγκαλιάζονται με τον Σπάντερμαν, τον Μπάτμαν, με οπαδούς που φορούσαν μάσκες. Αυτά παιδιά ντροπιάζουν το ελληνικό μπάσκετ. Κοίτα, το μόνο που δεν είχαν κάνει συγκεκριμένοι μέχρι τώρα, μέχρι φέτος τουλάχιστον, ήταν να γίνουν ένα με τη θύρα 7. Ήταν πάντα απέναντι. Όλοι το λέγανε. Φέτος, με όλο αυτό, έγιναν ένα και με τη θύρα 7 και το συνέδριο προχθές και δεσμεύτηκαν ότι δεν πρόκειται να κατέβουν. Έγιναν οι αγκαλιές με τους οπαδούς, όλα αυτά που λέγαμε. Με αγκαλιά με ρόπαλα ήταν όλοι, αλλά δεν πήραζε κανέναν. Το έκαναν και αυτό. Καλή πορεία λοιπόν στην Α2, στην Α3, στην Α4. Όχι, Α4 είναι τη ΣΑΕΚ. Εντάξει, τέτοιο. Στην Α2. Α4 είναι τη ΣΑΕΚ. Άστο. Λοιπόν. Και να δουν οι υπόλοιποι τι μπορούν να κάνουν. Θα δούμε. Τι άλλο έχει. Τι άλλο έχει. Είμαστε σε αναμονή για τον Φερνάντο Βαρέλα. Mm-hmm. Ενδεχομένως και σήμερα να είναι η καταλυτική ημέρα για να απαντήσει ή όχι ο Φερνάντο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ. Ήταν η καταλυτική ημέρα τώρα. Δεν ξέρω αν όντως το έχουμε στην ημέρα εξέλιξη. Ναι. Είχε δοθεί έτσι ένα χρονικό περιθώριο, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό με τα χρονικά περιθώρια δεν το πιστεύω ποτέ, να ξέρεις. Αν φύγει από τη σημερινή και την αυριανή ημέρα, θα πρέπει κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ να πιέσει τον Βαρέλα να δώσει την απάντησή του. Καλός χρυσός, τον αγαπάμε όλοι. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν συνθέσει ένα απίστευτο δίδυμο με τον Άγγελ Κρέσπο. Αλλά δεν μπορεί κανένας ποδοσφαιριστής να έχει τον ΠΑΟΚ στην αναμονή πέρα από το επιτρεπτό χρονικό όριο. Αν θέλει ο Φερνάντο Βαρέλα να αποδεχτεί, αν έχει πρόταση από την Κίνα, από την Αμερική, από την Τουρκία, με γεια του με χαρά του, το κέρδισε όλο αυτό, δηλαδή να είναι περιζήτητος, να πάρει την απόφαση και να δει ο ΠΑΟΚ το τι θα κάνει. Κοίτα, ο Βαρέλα στην τελευταία συνέντευξή του τώρα στη Φόρτσα το Σάββατο είπε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρξει οριστική εξέλιξη, γιατί έλεγε ότι και ο ίδιος θέλει να ξέρει τι θα γίνει και πώς θα πάει το μέλλον του. Οπότε νομίζω ότι ούτε αυτός θέλει να τραβήξει παραπάνω. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει εξέλιξη ακόμα και τώρα, κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά. Δηλαδή, αν βγει κάποιος πραγματικά, επειδή μας ρωτάνε και πολύ καθημερινά, τι πιστεύεις και τι πιστεύεις. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι κανένας
ξέρει αυτή τη στιγμή αν θα είναι έσιο το τέλος ή αν θα φύγει ο Βαρέλα από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια σαφής απάντηση γι' αυτό. Υπάρχουν ενδείξεις που μας οδηγούν στο ότι μάλλον θα παραμείνει. Αλλά υπάρχουν και ενδείξεις που σε οδηγούν ότι δεν θα παραμείνει. Αλλά βλέπεις τις μέρες να περνάνε, οπότε λες να τελειώσει τα σύντομα. Ιδανικά σήμερα. Αύριο. Ιδανικά στέριο τώρα. Ιδανικά θα έπρεπε, αγάπη, από τον περσινό Ιούνιο. Με εκεί ξεκινάει το λάθος. Εδώ εσύ το θυμάμαι σαν τώρα, το Δεκέμβρη, να λέμε ότι δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται να περάσει, ας πούμε, αυτός ο μήνας το Δεκέμβρη και να μην τελειώσει το θέμα Βαρέλα. Το Γενάρη το ίδιο, το Φεβρουάριο το ίδιο. Δεν υπάρχει μόνο λάθος από την πλευρά του Βαρέλα, υπάρχει και λάθος από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Περιμένουμε γι' αυτό, περιμένουμε και για Σάκοφ και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Κάνιος, όπως λέγαμε και πριν, που και εκεί υπάρχει ένα παράθυρο. Υπάρχουν, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει, 15 περιπτώσεις ποδοσφαιριστού αν πρέπει να βρεθεί η λύση. Μία από αυτές είναι ο Ρέι. Μαζί. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από την River Plate. Ναι, από την πατρίδα του γενικά ο Ρέι νομίζω. Όχι, ο Ρέι στην πατρίδα του έχει. Στην πατρίδα του έχει όνομα και ρεύμα. Αλλά να ενδιαφέρει τη River, εντάξει, προφανώς τον θέλει για μια πάρα πολύ καλή δεύτερη εναλλακτική επιλογή. Είναι και στο στόχαστρο της Λανούς να βρεθεί καλύτερη δυνατή λύση και για τον ΠΑΟ και για τον ποδοσφαιριστή. Πραγματικά νομίζω και αυτός βοήθησε στην πορεία αυτή, όχι παίζοντας κάτω από τα δοκάρια, αλλά αποτελώντας μια πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική ενδεχομένως στήριξη στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Εντάξει, μετά από τη σεζόν αυτή, που ουσιαστικά δεν έπαιξε ο Ρέι, θα ήταν τεράστια έκπληξη αν είχε κάποιο ενδιαφέρον από Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση να έχει ενδιαφέρον είναι από την πατρίδα του, γιατί εκεί έχει ένα όνομα τέλος πάντων εδώ και χρόνια. Οπότε νομίζω προς τα εκεί κινείται. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών βοήθησε και ο Ρέι, γιατί αλλιώς λειτουργεί ένα team 4-5 ατόμων όπως είναι αυτό των τερματοφυλάκων, αν ο δεύτερος είναι μέσα στην κρίνια και μέσα στα μούτρα. Ναι. Και αλλιώς λειτουργεί αν στηρίζει τον τερματοφύλακα, τον βοηθάει στην προπόνηση και γενικά δεν τον αφήνει να ηρεμήσει και να επαναπαυθεί. Ναι. Οπότε και ο Ρέι βοήθησε με τον δικό του τρόπο στο double και στο αίτητο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να έχει να πει κάτι κανείς για το χαρακτήρα του Ρέι. Μια χαρά επαγγελματίας ήταν. Ίσα-ίσα, επειδή είχε και προσωπικά θέματα ο Ρέι και μέσα στη σεζόν, εκτός ΠΑΟΚ, νομίζω ότι και ο ίδιος τα άφησε όσο μπορούσε στην άκρη και ο ΠΑΟΚ γενικότερα, σαν περιβάλλον, το βοήθησε σε όλα αυτά. Οπότε, ξαναλέω, να βρεθεί καλύτερη επιλογή και για τον Ρέι, αλλά και για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πολύ ψηλό το συμβόλαιο του Αργεντινού Πορτιέρο. Επειδή μιλάμε για τις περιπτώσεις και του Ενρίκη, η περίπτωση είναι ανοιχτή. Και έχει συμβόλαιο βέβαια, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει. Ναι. Είναι καλό ότι αδειάζουν, όπως φαίνεται, θέσεις ξένων για τον Πέδρο. Γιατί ας πούμε φεύγει ο Χατσαρίδης. Φεύγει ο Άρντα. Ναι, ο Άρντα δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Οπότε αδειάζουν οι θέσεις. Δεν είναι το περσινό στο οποίο υπήρχε η υπεραριθμία και ουσιαστικά γι' αυτό ο Ενρίκε το καλοκαίρι έφυγε. Γιατί ήταν εκείνο το. Από τη μία ο Άρντα, την άλλη Ενρίκε, το τέμινο ο Άρντα. Νομίζω ότι δεν δικαιώθηκε ποτέ. Μπορεί να αποχωρήσει και ο Σάχοφ. Επίσης πια είναι θέση ξένου. Ναι. Δεν είναι απίθανο. Γενικότερα υπάρχει εκεί μια αποσυμφόρηση όπως φαίνεται στη θέση των ξένων. Δεν ξέρω βέβαια τι παίκτες θα έρθουν. Αλλά και το Ενρίκε και το θέμα είναι ανοιχτό. Δηλαδή και ο ίδιος αυτό που είπε και χθες είναι ότι θέλει να μείνει. Πείτε, ακόμα δεν είναι σίγουρος. Τη συνέντευξη του ΠΑΟΚ 24 πραγματικά λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και ωραία λόγια για τον Λουτσέσκου λέει. Είναι ένας προπονητής που μιλάει λίγο, αλλά όταν σου μιλήσει θα σου πει την αλήθεια. Νομίζω ότι μας το έχουν πει πάρα πολύ οι πρωταγωνιστές αυτό του ΠΑΟΚ. Το πώς διαχειρίστηκε ο Λουτσέσκου την περίπτωση Ενρίκε, με βάση την εικόνα που είχαμε και εγώ και ο Σταύρος από την προετοιμασία το καλοκαίρι. Ναι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα του δώσει ευκαιρίες. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι θέλοντας και μη κατά κάποιο τρόπο ο Λουτσέσκου, από τη στιγμή που έφυγε ο Άρντα, αποδέχτηκε τον Ενρίκε στην ομάδα. Ναι. Θα μου πει υπήρχαν και διαδραματισμοί. Αλλά. Από το πρώτο παιχνίδι, αν θυμάσαι, με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη, ναι. Είδαμε μια σχέση, λες, ήταν η καλύτερη φίλη επί 50 χρόνια. Ήταν εκείνη η αγκαλιά, η περίφημη του Λουτσέσκου. Πραγματικά απίστευτο δείγμα το πώς διαχειρίζεται όλη την ομάδα από τον πιο μικρό, το Λίρατζ, τον Παλογιάννη, μέχρι τον πιο μεγάλο σε ηλικία και σε αξία. Πραγματικά, εγώ ξαναλέω, δεν περίμενα να υπάρχει αυτό το δέσιμο και αυτή η σχέση μεταξύ Ερίκη και Λουτσέσκου στο δεύτερο μισό της σεζόν. Περίμενα απλά μια αρμονική συνύπαρξη, γιατί ο Ερίκε δεν είναι ο Άρντα. Καμία σχέση. Ωραία. Περίμενε να παίξει ο Ερίκε 2-3 παιχνίδια, 4 και να περιμένει απλά ο Λουτσέσκου να τελειώσει χρονιά,
να πει στη διοίκηση: «Οκ, δεν μου κάνει». Και όμως ακόμα και ο Λουτσέσκου νομίζω αναγνωρίζει την συμβολή του Ερίκε. Και είναι ανοιχτό ακόμα και το θέμα της παραμονής. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν φύγει ο Ενρίκε έγινε κουβέντα για την επόμενη σεζόν τον ΠΑΟΚ σε καλή βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πέτρο λέει και στη συνέντευξη του ΠΑΟΚ 24 ότι ήρθα γνωρίζοντας και ξέροντας πολύ καλά ότι είμαι η τελευταία επιλογή για τα άκρα για τον ΠΑΟΚ με βάση τους παίκτες που υπήρχαν. Αλλά μου έδωσε το χρόνο μου ο Λουτσέσκου. Είπε ότι περίμενα ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά μου έδειξε εμπιστοσύνη με το καλημέρα και με βοήθησε και εμένα να έχω αυτοπεποίθηση. Είναι φοβερό. Καλά, το ότι στην Αστάνα τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Ερίκε. Άλλο Αστάνα, άλλο Θεσσαλονίκη, άλλο οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι η αγωνία του Ενρίκε να κάνει πλέον μια σεζόν σταθερή είναι στην ατάκα που λέει ότι για του χρόνου αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μείνω όλη τη σεζόν σε μια ομάδα, όλη τη σεζόν σε ένα μέρος, σε μια πόλη. Ναι, ελπίζω αυτό να είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή εκεί. Με μια βαλίτσα στο χέρι, ναι, ο Πέτρο. Όταν το ρωτάς, ας πούμε, πώς σκέφτεσαι την επόμενη σεζόν και σου λέει αυτό, να μείνω όλη τη σεζόν σε μια ομάδα και σε μια πόλη, καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος λίγο έχει καταπονηθεί από αυτό το πράγμα. Γιατί το να είσαι συνέχεια, να πρέπει να αποδείξεις και να αποδείξεις και να αποδείξεις. Α, επίσης φαίνεται αυτό στην ατάκα που λέει ότι για τραυματισμό το τελευταίο. Ότι στην προσπάθειά μου να πιέσω τον εαυτό μου και να δείξω πράγματα, ίσως δεν πρόσεξα και γι' αυτό λόγο τραυματίστηκα. Ναι. Και είπε ότι πρέπει να το ελέγξω αυτό. Γενικά ο Ενρίκε το έχει αυτό λίγο, τον υπερβάλλοντα ζήλο που πολλές φορές δεν του βγαίνει σε πολύ καλό. Και δεν είναι τυχαίο ότι το αναγνωρίζει. Νομίζω ότι είναι στην πιο όρημη του φάση. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα έχει θέση στο ρόστερ την επόμενη σεζόν. Αλλά για μένα δεν είναι τυχαίο ότι έγινε η κουβέντα και ότι ο Λουτσέσκου πλέον μιλάει με πολύ καλά λόγια για αυτόν. Λοιπόν, έχει αποχωρήσει από την ΑΕΚ ακόμα ένας προσβριστής. Λαμπρόπουλος. Ο λόγος για τον Λαμπρόπουλο. Καλά, Λαμπρόπουλος. Μετά από τον Ροντίγκο Γκάλο έφυγε και ο Λαμπρόπουλος. Ο Λαμπρόπουλος δεν ήταν στο team το που ήταν να φύγουν τότε. Ναι. Τελικά οι δύο ξαναμπήκαν, ο Λαμπρόπουλος έμεινε εκτός. Τελικά εντάξει, okay. Και ο Γκάλο εκτός. Ο Γκάλο, ο οποίος έλεγε στη συνέντευξη του στο SDNA, διάβαζα προχθές, αν θυμάμαι καλά, ότι αν θέλεις να μην ανανεώσεις με κάποιον, βρίσκεις χίλιους λόγους. Οι άλλοι αλήτες που θέλουν για τον Ραούχο 10 εκατομμύρια, Λας Πάλμας. Καλά, δεν τρέπονται λίγο. Να πάτε καμιά. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Ο άνθρωπος έχει περάσει τόσα πράγματα στην ΑΕΚ. Τζάμπα. Όπως ο Βράνιες. Παρακαλάει λέει την Άντερλεχτ να τον αφήσει να πάει στην ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ άλλα ονόματα δεν υπάρχουν. Πρέπει να είναι αυτή ένα κύκλο στον ίδιο. Καταλαβαίνω ότι με 10 εκατομμύρια το θέμα Ραούχο πρέπει να κλείνει. Δεν ακούς 10 εκατομμύρια και κλείνει το τηλέφωνο. 10 εκατομμύρια παίρνω, ξέρεις, πόσους τόνους τσιμέντο. Ο πρόεδρος στα 10 εκατομμύρια, φίλε, πιστεύω ότι λίγο ίδρωσε. Κλείσε το τηλέφωνο, σου λέει. Μπορεί να ρωτήσει αρχικά ευρώ. Σε δραχμές, σε ευρώ μιλάμε. Σε ρούβλια, δραχμές, τι είναι. Μόλις άκουσε ευρώ. Όχι, άστο. Νομίζω ξεκίνησε η προσπάθεια ότι εντάξει δεν κάνει μεγάλο ηλικία. Θα διαβάσουμε τώρα ότι δεν έκανε καλή σεζόν ο Ραούχο. Δεν ήταν σταθερός. Έδειξε στην ΑΕΚ. Θέλει κάτι άλλο η ΑΕΚ για να επανέλθει στην κορυφή. Κοιτάει άλλο πλάνο που θα σφυριστεί. Και την ίδια στιγμή που τα παιδιά μας τα περισσότερα είναι εκτός Θεσσαλονίκης, ορισμένοι και εκτός Ελλάδος. Νομίζω πιο εξωτικά εξακολουθεί να βρίσκεται ο Χατσερίδης. Είναι ακόμα στις Μαλδίδες. Δεν είδα κανένα τώρα τα τελευταία άντρα. Μου γυρνάνε. Ωραία, πέρανε μετά από δύο εβδομάδες και εμείς δεν έπρεπε να γυρίσουν. Ο Καντουρί ήταν στο Ντουμπάι. Αλλά δεν είναι τόσο εξωτικό οι Μαλδίβες τώρα, όχι. Δεν είναι το ίδιο. Πάντως, Πέλκας, Πασχαλάκης και Κουλούρης αύριο να χωρούν για την Ολλανδία. Θα πάει η Εθνική στο Άπερντον από τις 22, δηλαδή αύριο, μέχρι τις 29 Μαΐου για μια μίνι προετοιμασία. Καλό κουράγιο σε Πέλκα, Κουλούρη και Πασχαλάκη. Υπάρχει το φιλικό με την Τουρκία στην Ατάλεια στις 30 Μαΐου και συνέχεια τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ιταλία και Αρμενία τον Ιούνιο. Οπότε Πέλκας, Πασχαλάκης, Κουλούρης θα έχουν πολύ μικρότερο διάστημα για διακοπές σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θα χορτάσουν προετοιμασία φέτος οι τρεις. Ναι. Θα γυρίσουν και λίγο και μετά ξανά με τον ΠΑΟΚ. Και πάλι Ολλανδία. Μπορεί να πει κάποιος, νέα παιδιά είναι, θα αντέξουν. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι και αυτό, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Τι ανάγκη έχουν αυτοί. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Μαζί μας στις 2 ώρες το Ρίζεσαι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γέρος θέσεις για να είστε Παρασκευή ή Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα. Ο λαός τραγούδι θέλει ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου, Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Διαμαντής Διονυσίου στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα. Η Στίχημαν ήταν μαζί μας. Έχει και σήμερα παιχνίδια και αύριο και μεθαύριο και Σάββατο και Κυριακή, όπου ολοκληρώνονται τα περισσότερα μεγάλα πρωταθλήματα αυτό το Σαββατοκύριακο.
αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες με λίγο τύχη και αν είστε διαβασμένοι και έχετε καλό ένστικτο να κερδίσετε χρήματα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μαζί μας δεύτερη ώρα το Data Labs και το διαβίου μάθησης. Αν θέλετε να γίνετε έξπερτς πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασίας, παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού στα Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και για πληροφορίες στο datalabs.edu.gr. Τα Naxos είναι μαζί μας, Στέργιο. Ό,τι παπούτσι θέλεις θα το βρεις εκεί. Α, για το γάμο του Σταύρου θα πας εκεί νομίζω. Θα πάει και ο Σταύρος εννοείται. Μιας που το μιλάμε πολύ το γάμο τις τελευταίες ημέρες. Θα πάω κι εγώ, Στέργιο. Καλή μόνο. Εγώ θα πάω τσιμίσκι μέρος στο τέλος. Γιατί γελάς, ρε. Δεν πρέπει να κάνω μια πρέπει ανανέωση. Πρέπει να είσαι μέρα παραμέρα εκεί, αγάπη. Δεν ξέρω. Λίγο να τη δεις την κατάστασή σου. Αυτό με τον καταναλωτισμό που έχεις. Δεν φταίω, σου πω κάτι. Μου πετάνε συνέχεια διαφημίσεις, σατανάδες. Δεν φταίω εγώ. Ξέρουν τι κάνουν. Μου πετάνε συνέχεια. Μου πετάνε. Εγώ φταίω. Λοιπόν, θα πάω εγώ τσιμίσκι μέρος στο τέλος. Εσύ μπορείς να πας στα 700 καταστήματα που έχεις κοντά σου. Να, εκεί, στο πιο ενημερωμένο. Ναι. Ωραία. Υπάρχει κατάστημα πλατεία Αγίας Σοφίας, νομίζω εκεί θα πάει ο Σταύρος, πιο κοντά, πιο βολικά. Και με εταιρεία Κόσμος και Ελευθέρους Βενιζέλος και πολλά στόκ, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο. Και φυσικά NAC.gr, εδώ είναι η παγίδα, Στέργιο, γιατί εκεί μπαίνεις εύκολα. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και ο Φτύκας ήταν μαζί μας, πλακάκια και ήδη γίνεις. Η καλύτερη επιλογή, αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας, πλακάκια και προϊόντα γενικότερα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, επιλεγμένα είδη και μεγάλες προσφορές για όλη την άνοιξη. Ο Φτύκας βρίσκεται Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Ή αν θέλετε πάρετε ένα τηλέφωνο 2310-905-503 για πληροφορίες ή να κανονίσετε κάποιο ραντεβού. Φτάσαμε στο τέλος, μένετε στο Λίμπερο 107-4, ξεκινάει το ανάλυση των Bayer Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Στάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης, σας κρατήσουν στην τροφιά μέχρι και τις 3. Έχουν ετοιμάσει και σήμερα πολλά θέματα, νομίζω θα αναφερθούν στο Champions League που σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα του μεγάλου τελικού. Το καλό για την Τότεναμ είναι ότι μάλλον θα είναι διαθέσιμος και ο τεράστιος αγάπη Χάρι Κέιν. Και από τη στιγμή που ο Κυριάκος είπε ότι εγώ είμαι Λίβερπουλ, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση του τελικού. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.